Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Όλα τα καυτά θέματα της. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, του σταθμού ενημέρωσης του ΠΑΟΚ και όλων των τμήματων του. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας, είμαι ταπεινός, φτωχός δημοσιογράφος. Σταύρο, αφού είπαμε ότι δεν θέλουμε φτωχούς γύρω μας, έτσι δεν λέγαμε. Ναι, αυτό είναι και στην επόμενη εκπομπή. Στο Βασιλιά αλλάζει το στάτους μου. Εδώ είμαι το λαϊκό παιδί της διπλανής πόρτας. Εντάξει. Ναι, κοίτα, φίλε, κάθε εκπομπή έχει το ρόλο τη. Σωστά, σωστά. Ο καθένα. Ο καθένα έχει ένα ρόλο σε κάθε εκπομπή. Ναι, έχει δίκιο, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Τώρα σιγά-σιγά θα πρέπει να ορίσουμε και του δικού μα ρόλου. Ναι. Εντάξει. Εγώ θέλω να παίξω το ρόλο του χερού σήμερα γιατί κάτω αυτή τη στιγμή που κάποιο έχει την πολύ έξυπνη ιδέα να σφουγγαρίσει. Σφουγγαρίσει. Κάποιο ο οποίο μπήκε γρήγορα και να πάει στο σανσέρ. Ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Θα έφευγα ευθεία στο σκαλάκι. Δηλαδή σώθηκα τελευταία στιγμή. Ακούστε να δείτε. Μην το γελάτε. Μην το γελάτε γιατί εγώ που φοράω και τα Nike τα Air σε τέτοιες επιφάνειες που τι κάνει η καθαρίστρια. Έχει να καθαρίσει 6 ορόφους. Ναι. Δεν το λες μικρή δουλειά. Σωστά. Και μπορεί να είναι η μία από τις 18 πολυκατοικίες που έχει να κάνει σήμερα. Σωστά. Εντάξει, τι κάνει λοιπόν. Βάζει απορρυπαντικό παραπάνω από αυτό που πρέπει στο νερό. Ναι. Δεν σπάει καλά. Δεν σπάει καλά, επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει η Ελένη, η νοικοκυρά της εκπομπής. Ξεκάθαρα. Ναι. Που με κάνει που με βρίσκει. Ναι. Που έκανε την Κινέζα όταν μου φύγε μια τυρόπιτα και απλωθήκαν τα τυριά και δεν σκούπισε τίποτα. Θα μαζευόντουσαν δηλαδή δεινόσαυροι εκεί. Κοίταξε απλά αν με βρήκε κάπου κανένα τύρι. Πετάχτηκε μια τυρόπιτα τέλος πάντων πρωί-πρωί. Όχι για την Ελένη μας. Υπήρχε απογοήτευση για το επίπεδο. Το γευστικό επίπεδό της. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή τι κάνει. Βάζει λίγο περισσότερο απορρυπαντικό και όταν το απλώνεις αυτό είναι σαν κυλιόμενες. Κανονικά. Δηλαδή μπορεί να φτάσεις να πατήσεις λίγο με φόρα. Ακριβώς. Και αν είσαι συγκεντρωμένος να φτάσεις από τη Λέοντο Σοφού στη Δωδεκανήσου. Ναι. Ναι, δηλαδή αν είσαι λίγο συγκεντρωμένος. Εντάξει. Από αυτούς εδώ που δείχνουμε τράπεζες, εδώ να είναι καλά οι άνθρωποι γιατί είναι γεματοκάμερες και όποιος έρθει είναι φακελωμένος ήδη. Πώς το λένε, αυτή φορά και σκαρπίνια. Δηλαδή, αν μας ακούει κάποιος από τους ενίκους επίσης πολυκατοικίες που είναι σε τράπεζα και είναι με το σκαρπίνι που λέει και εδώ και ο φίλος, να προσέχει γιατί εμείς που δεν φοράμε σκαρπίνια και φοράμε αθλητικά, ωραία, πήγαμε να φιλήσουμε το σκαλάκι. Με τα τέτοια. Πόσο μάλλον με τα σκαρπίνια. Με όλα τα καλά. Πάμε. Τα σκαρπίνια είναι καταδικασμένος. Ναι. Να σου πω κάτι, εργατικό τύχημα όμως λογίζεται έτσι κανονικά. Η τράπεζα δεν σε πληρώνει πιστεύω πλέον ούτε για, ούτε για αυτοκτονία λόγω πίεσης από τον διευθυντή. Ρε παιδί μου, έρχεται τώρα ο Νίκος και πήγε να φιλήσει μαζί με το σκαλοπάτι. Ναι. Δεν λογίζεται εργατικό ατύχημα. Εγώ δεν θα τον αναγνωρίσω σαν εργατικό ατύχημα. Δεν τον είδες καν. Δεν υπάρχει. Καταρχάς δεν είναι στο χώρο εργασίας ακριβώς. Συγγνώμη, παιδιά, στο κτίριο του χώρου. Δηλαδή η αδυναμία σου να φτάσει στο χώρο εργασίας πρέπει να πρημοδοτηθεί. Βόδι. Δεν έγινε έξω στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο στην Τζιμισκή. Έγινε στο κτίριο θα που έχει, στεγάζεται. Θα έχεις πολλά δικαστήρια μέχρι να βγάλεις άκρη. Θα φας πολλά χρήματα μέχρι να πάρεις χρήματα. Επειδή είμαστε ίδιο ζώδιο με τον Νίκο και σκέφτεται πάντα με το επιχειρήν. Ναι. Ωραία. Και σκέφτεται το μέλλον. Θα φας πολύ χρήμα μέχρι να κάνεις δουλειά αυτή. Ναι. Δεν αξίζει. Ναι, δεν είναι. Άμα ενώ είναι εσύ να φας, που είσαι τάβρος. Άμα είναι να φας 2.000 και 3. Και δύο χορεύουν. Ναι. Η πιο σοβαρή και γίνει. Σταθερή. Δεν θέλω να πω τώρα τη σχέση μου με τον τάβρο τι είχε γίνει. Αλλά. Θα διαφωνήσω, απλά. Για τους σταυρούς. Ναι. Όχι ρε, πολύ σταθερά ζώδια. Μπορεί να πέτυχες οροσκόπο τώρα. Αλήθεια. Θα μιλήσουμε για ζώδια, εδώ στην εκπομπή του 24. Καλησπέρα. Τι ζώδιο είναι ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι λέον. Λιοντάρι, πού να κρατηθεί ρε το λιοντάρι ρε. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με την Μπενφίκα. Λέον, λέω. Φεβρουάριο έχει. Υδροχώος, ακόμα χειρότερος. Ή εγώ και τώρα, κάτσε, κοίτα από το μαλλί του είναι γόκερος, λόγω Ντούμι. Ο Ντούμι ήταν γόκερος. Κοίτα τώρα πώς το ψάχνεις. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένα θέμα με την Μπενφίκα. Ωραίο, Ωραίο θέμα. Αλλά πολύ δύσκολα να κάτσει ναι. Κέντα. Εντάξει. Για να είμαστε ειλικρινείς και να μην δημιουργούνται προσδοκίες. Πριν επίτηδες σε βαλαμπρίζες εγώ στους άλλους δύο, γιατί ήθελα να δω τα μούτρα του Μάριου και του Χρύσανθου πώς αντιδράνε σε αυτή την περίπτωση. Του Χρύσανθου θόλωσε το γυαλί. Θόλωσε το γυαλί. Έφυγε το ματομπούκαλο. Οι 38 βαθμοί μοιοπίας εμφανίστηκαν στο γυαλί.
κατευθείαν. Ναι. Εντάξει, και για τον ο Μάριος έβγαλε 4 ελιές ακόμη στην Κασίδα. Εκείνη την ώρα, φύτρωσαν σαν μανιτάρια. Επικοινώνησε και με τους 4 φίλους του στο Σουμπούτεο. 3 είναι στο Σουμπούτεο. 3 είναι και κανένα ένα φράγκο το Σουμπούτεο. Τσαπαμάκι σου έχουμε κάνει. Ωραία. Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Υπάρχει μια εσωτερική διεργασία εκεί στην εισαγγελία Λισαβόνας, Παύλα, Πορτογαλίας. Κοίτα, λογικά κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί. Κάποια στιγμή τι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή 15 μέρες παίζουμε. Ναι, μπορεί να είναι μετά από 2 χρόνια, ξέρω. Με την έννοια ότι δεν πέφτει από τα σύννεφα, ρε παιδί μου, για ένα. Κοίτα, αν πάει μια πενταετία η Μπενφίκα, καλά θα είναι για εμάς γιατί όλοι την πετυχαίνουμε. Ναι, όντως. Ναι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, έχει δρόμο ακόμα. Τη Μέταλλη στο σκηνικό ήταν. Πότε ήταν τα παιχνίδια εκείνα, το 10, 4, 5, πότε ήταν, 14. 14, με Hope Stephens. Ναι. Και το σκηνικό είχε γίνει το 8. Και προέκυψε είναι, τη μορία είναι, τότε, σαν... δηλαδή... Μέχρι να φτάσει είναι μια διαδικασία UEFA. Μεγάλη, ναι, ναι. Και να πόσο μάλλον να φτάσει στην UEFA και να πάρει απόφαση UEFA ότι αποκλεί ομάδα. Εσωτερικές διαδικασίες σε μια χώρα για ομάδες τύπου Μπενφίκα, είδαμε και τι έγινε με τον Ολυμπιακό και την UEFA. Τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Απλά κάναμε λίγο χουλιαμά με τον Χρήστο και τον Μάριο, όντως γελάσαμε. Τα μούτρα τους ήταν διασκεδαστικά. Ζούμε για τέτοια. Τίποτα άλλο. Κόπτονται για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, δηλαδή. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι. Μα και εμείς έτσι το είπαμε, Νίκο μου. Καθαρά ποδοσφαιρικό. Σε ενδιαφέρει το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι της Πορτογαλίας. Δεν έχει να κάνει με. 100%. 100% είναι έτσι. Ο Χρήστανος μοιάζει και με Πορτογάλος. Δεν έχει, ούτε στα δόντια δεν μοιάζει. Είναι... Από Λισαβόνα μεριά. Δεν είναι από Λισαβόνα μεριά. Αυτό δηλαδή. Πορτογάλο, σαν το Χρήστο, δεν πρέπει να γεννήθηκε ποτέ. Εντάξει. Ναι. Σαν τον Μάριο είναι το 75%. Το 75%. Λίγο πιο σκούρι, με ελιές επίσης. Εντάξει. Και απλά περπατάνε κανονικά αυτοί και όχι σε συγκαμμένοι όπως ο Μάριος που έχει ένα θέμα στα γεράματα. Ας είναι καλά, υγεία να έχει κτλ. Κτλ. Από 6 μήνες μέχρι 3 χρόνια, έτσι, το υποθετικό σενάριο για την πολύ Μπενφίκα. Μακρινό, πολύ μακρινό. Αν και εφόσον τιμωρηθεί, αν και εφόσον. Έχει επίσημη ενημέρωση η ΠΑΟΚ γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν τον αγγίζει άμεσα-άμεσα. Έτσι, έχει πολύ δρόμο εξάλλου η υπόθεση μπροστά, δικαστήρια, απόφαση, εφέσεις. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν προλαβαίνει την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν. Οπότε δεν αγγίζει και τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, μία κλήρωση του χρόνου στα play-off μπορεί να ενεργοποιήσει την νομική υπηρεσία του ΠΑΟΚ που θα πληρώσει την νομική υπηρεσία στην Ελβετία. Για να γίνει ό,τι ακριβώς χρειάζεται, όπως τότε με τη Metalist. Αλλά ναι. Να έχουμε το νου μας ότι του χρόνου, αν κληρωθούμε με την Μπενφίκα. Που εκείνο της Metalist είχε βγει από τη Γαλλία, αν θυμάστε. Ένα δημοσίευμα στη Γαλλία ήταν τότε. Δημοσίευμα, ναι, αλλά με πηγή από την UEFA. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν. Δεν είχε βγει όμως κατευθείαν στην UEFA, είχε βγει Γαλλία. Ναι, το ναι. Ψάχναμε ότι από πού προκύπτει, γιατί αφορούσε άμεσα το. Είχα βρει Ρουφιάνο μέσα στην UEFA και μας θυμάστε που τα ήξερα όλα. Τότε. Το θυμάσαι. Η διαχείριση που μου λέγανε όλα δεν γίνεται καλά. Εντάξει. Είχα βρει άνθρωπο μέσα στην UEFA. Το ελληνικό δεδομένο. Βέβαια, δεμόνιο. Όλα κρίνονται μέσα στα γήπεδα Σταύρε. Ναι. Μην τα λάβετε τώρα. Εντάξει, άμα στείλει παιχνίδια, το πληρώσει, φίλε. Άμα δίνει πληροφορίε, έχει δικαστέ στο πλευρό σου. Συγγνώμη, όλα αυτά τα κάνανε για φανέλε και εισιτήρια. Δηλαδή, αυτά τώρα εντάξει. Εντάξει, ρίχνει και το επίπεδο. Όλε οι ομάδε δίνουν φανέλε, εισιτήρια και μπρελόκ. Και... Είναι τα αναμνηστικά αυτά. Ναι, όλε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, μαλώνουν η Μπενφίκα με την Πόρτο. Ποιο είναι μεγαλύτερο λαμόγιο. Ναι. Κατάλαβε. Αυτό είναι το θέμα τους. Μας μοιάζουν αρκετά σε ναι. Αυτό το κομμάτι. Ναι. Ο Πίτο Ντακώστα είναι μια θεότητα που τα ελέγχει όλα. Η Μπενφίκα με την σειρά της και αυτή προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα. Και πέρσι εκεί που είναι να το πάρει η Μπενφίκα, πάει ο άλλος στο 90. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή διασκέδαση. Ναι. Αυτός τι φταίει, αυτός τη δουλειά του έκανε. Φαντάζομαι αυτόν που στο πέταλο και είναι στο 90 και πιάνει ο άλλος το ξέρω και βλέπει την μπάλα στο γάμα. Δεν το μισείς, το μισείς. Δεν μπορείς να. Εσύ σκέψου τα μούτρα του την ώρα που βλέπει την μπάλα ναι. Στο γάμα. Τον μισείς, δεν κάνεις άλλη εικόνα. Θα τον αποθεώσεις. Δεν θα τον αποθεώσεις, αλλά δεν θα μισείς. Δηλαδή θα βλαστημίσεις την ώρα και τη στιγμή που δεν συνέβη κάτι να μην είσαι αλλού σε εκείνη την ώρα. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Πάμε στα δικά μας. Θα κάνουμε μια τίτλη ειδήσεων. Mm-hmm. Του τίτλοι. Υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες Τσίπρα χθες για το θέμα της Τούμπας. Θα αναλύσουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
Όχι εξαγγελίες, νομίζω. Διαρροή ήταν. Ναι, διαρροή. Διαρροή, ναι. Εξαγγελία τι είναι, όταν δημοσίως λες κάτι. Εξαγγελία μπορεί να την κάνει την Κυριακή. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Ναι, το λάθος είναι δικό μου. Εξαγγελία, εγώ γιατί το είπα έτσι. Γιατί είναι ουσιαστικά μια επίσημη διαρροή, ναι, του, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, άρα από τη στιγμή που επιδιώκει να, να βγει προς τα, τα έξω, άρα είναι μια μουλοχτή, ναι, εξαγγελία. Ναι, σωστά. Εντάξει. Δηλαδή στο μυαλό μου το είχα κάπως έτσι και το έβγαλα λάθος. Βέβαια το Μάρτιο υπάρχει ηχητικό τσίπρα. Το είδαμε το site μας. Ότι το έβαλες. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ξέρω. Γι' αυτό λέμε θα εξηγήσουμε πάλι, μετά. Κλίμα. Τίτλους ειδήσεων. Ναι. Τίτλους, okay, ειδήσεων έχουμε, okay, τώρα. Ωραία. Ποδοσφαιρικά. Πόσους παίκτες έχουμε στην προπόνηση? Καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή κανένα. Το απόγευμα είναι. Είδες. Επιστρέφω σήμερα τα παιδιά μας. Ήρθε ο Νίκος Καρέλης. Εδώ θα πρέπει ξανά να κάνουμε μια ανάλυση γιατί ο Καρέλης έπρεπε να έρθει στον ΠΑΟΚ, yeah, σαν τρίτη επιλογή για την επιθετική γραμμή. Όχι σαν τρίτη επιλογή. Σαν τρίτος παίκτης απλά. Να υπάρχει, ναι, άλλος μια, ένας παίκτης. Ναι. Εντάξει. Γιατί μάλλον αυτά που βλέπω δεξιά και αριστερά είναι να σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ο πιο άμπαλος πληθυσμός στην Ουγκάντα αυτή τη στιγμή, ο Τζον και ο Τζακ στην πλατεία, ενώ έχουν να πιούν νερό 12 μήνες. Ωραία. Κάνουν καλύτερη ανάλυση για τη γιωμοκόσμος και την, ξέρω εγώ... Αντιλαμβάνεις αρνητικό κλίμα για Καρέλη? Όχι αρνητικό κλίμα. Ένα του στείλω, γιατί τον πήραμε. Μου το είπανε 4-5 άτομα, δηλαδή πήγα στο περίπτερο, στο τέλος μου το λέει, γιατί τον πήραμε. Περπατάω λίγο παρακάτω στο μεταξύ, σε κάποια φάση, ξέρεις που σου συμβαίνουν όλα κολλητά. Ναι. Λες τώρα μου την έχει στήσει κάποιος, έχει βάλει 5 άτομα εκεί, να μου ρωτήσει το ίδιο πράγμα. Να με εκνευρίσουνε. Εντάξει. Και στον πρώτο έχεις διάθεση, εξηγείς. Στο δεύτερο, στο περίπτερο εξήγησα. Ναι. Στο δεύτερο κοίταξα λίγο, κόμπιασα. Λες, στον άντε. Τρίτο λες, έρχεται τον Πινελίκη. Στον τέταρτο είχα εξοικείωση, έφαγε τον Πινελίκη. Δεν ήταν κάποιος. Τον πέμπτο λυπάμαι. Ναι, ο πέμπτος όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν άτομο το οποίο είχα την άνεση να πω. Ήταν καμιά 200 κιλά βασικά. Να πω και πολλά. Αλλά κατάλαβε ο άνθρωπος. Αν τέλος πάντων, μάλλον θα πρέπει να εξηγούμε και τα αυτονόητα μέχρι να τα εμπεδώσουμε. Υπάρχει ανακοίνωση ΚΕΔ επίσης. ΚΕΔ, ο Καμπούρης πήρε τον μπούλο από την ελληνική διαιτησία. Άκου τώρα. Τίτλοι ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων, παιδιά, τίτλους ειδήσεων. Δηλαδή, δεν είπαμε. Το ραδιόφωνο όπως το ονειρεύεσαι, ξεκάθαρα. Εγώ το ονειρεύομαι έτσι, το ραδιόφωνο. Έτσι όπως το πες για Καμπούρη. Ναι. Που δεν γράφει μέσα όνομα η ΚΕΔ, έτσι. Η ΚΕΔ πάντα προστατεύει το συνάφι της. Αλλά δεν υπάρχει άλλος βοηθός που να ακύρωσε δύο κόμματα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να δείχνει τέτοια αλληλεγγύη. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Θυμάστε άλλη τέτοια ανακοίνωση που όχι, να έχει να κάνει με τη μορία? Να έχει πέσει τόσο Μπινελίκη, ναι, και ξεφωνητό και ο Περέιρα ξαφνικά κατάλαβε ότι τον χρησιμοποιούν σαν γλάστρα. Θα τα πούμε στην διάρκεια. Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση. Και για Καρπενής, έτσι. Μου κάνει εντύπωση το κομμάτι της ανακοίνωσης, γι' αυτό το αναφέρω. Γιατί κάθε φορά ήταν πληροφορίες από κάπου που βγαίνανε. Τώρα είναι ανακοίνωση κανονική. Διαρροές ήταν. Από παρατηρητές και τα λοιπά. Και από ανθρώπους που σκέφτονταν, τους βόλευε. Τώρα βγήκε ανακοίνωση γιατί βλέπουν το ξύλο να έρχεται. Είναι αυτό που λέμε ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Και είμαστε και ακόμα στις 5 Σεπτεμβρίου. Έχει κάτι έχετε τη διάβαση, διαβάσεις. Βεβαίως, διαβάσουμε μετά, ναι, μετά. Και για τρεις διαιτητές λέει. Αυτό ακριβώς, χωρίς να τους κατονομάζει και αυτούς, έτσι όπως και, ναι, τον επόπτη δεν κατονομάζει. Έναν φαντάζομαι διαιτητή από πρώτη και δεύτερη αγωνιστική σίγουρα. Τον Παπαδόπουλο. Τον Παπαδόπουλο, βέβαια. Ο Παπαδόπουλος είναι διεθνής, δύσκολο να την πληρώσει. Να λέμε τους άλλους διαιτητές. Όχι, ο Παπαδόπουλος σίγουρα θα είναι μέσα στην ατζέντα. Τον κουτσάφτηκα τις δύο αποβολές και όχι για το πέναλτι του Πλίγιοβιτς. Οι οποίοι δεν πάνε σπίτι τους ακριβώς, έτσι όπως λέει η ανακοίνωση. Θα γίνει επαναξιολόγηση, ναι, των ικανοτήτων. Για τον Καμπούρη είναι οριστικό. Για τον Καμπούρη είναι οριστικό. Ναι, να το ξεχαλέσουμε. Είπαμε για τίτλους ειδήσεων, ναι, ναι, ναι. Γιατί μου και στα θέματα! Ωραία, τέλεια. Ναι, με συνεπήρε κουβέντα, τι θέλεις να σου πω. Ναι, αλλά τι, ο άλλος κάνει και λέει, ακούστε σε 48 λεπτά. Μουσική, παίζει μουσική, ξανά. Ναι, έτσι βγάζει το ψωμί τους 30 χρόνια και τους πιστεύουν κιόλας. Έχεις κάνε δίκιο. Λίγο τον ηθοποιό, έχεις μια γυναίκα έχουμε εδώ πέρα που το έχει. Έχεις δίκιο, σωστά. Μόνο εδώ, έτσι, πρώτη εδώ, σε ποιους αναφέρεται η ανακοίνωση της ΚΕΔ? Ανεβάζει μουσική εσύ τώρα. Ανεβάζει, ναι, θέλω λίγο να το δεις. Ταξίνουμε, περίμενε, ταξίνουμε. Ξύνουμε λίγο ακόμα. Βάλε μουσική, βάλε μουσική. Τώρα κάνει νόημα. Ποιοι
ποιοι είναι οι τρεις που φωτογραφίζει η ΚΕΔ? Μόνο εδώ, ονόματα και διευθύνσεις. Ανέβασε. Θα ξαναξύνουμε. Γιατί ο Καμπούρ... Βιάζεσαι! Έχεις δουλειά να κάνεις. Όχι, είναι πάρα πολύ αυτό που θέλω να πω. Ναι, ωραία, περίμενε. Αφήνουμε αγωνία. Πάμε, κατέβασε. Πόσο οδηγήθηκε ο Καμπούρη σπίτι του? Δηλαδή τον πούλο που είπε ο Καμπούρης, είτε είπες έτσι. Ποια διαφορά, δηλαδή. Ναι. Βάλε πάνω μουσική. Νίκος Καρέλης. Ο θάνατος, η Ανάσταση. Γιατί ρε? Ποδοσφαιρικός. Ναι ρε παιδί μου, ναι. Που είχε τραυματισμό. Ναι, καλά, έβγαζε από κύριο, τι κάνεις μόνο. Μαζέψου εδώ. Εδώ είναι καλοκαιρινή αφήση. Σκάνδαλο Μπενφίκα, όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Ωραία. Κινδυνεύει με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Ποιες είναι προλάβει... οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ? Θα προλάβει ο ΠΑΟΚ την πρεμιέρα του Champions League? Τι έχουν βάλει φόδο. Ναι. Κάνουμε τον Γιώργο τώρα, Μάρια, αν δεν κατάλαβες. Κάνουμε τον Γιώργο. Ναι. Πότε έρχεται ο Γκάρετ στη Θεσσαλονίκη? Ωραίο. Ε? Πότε έρχεται ο Γκάρετ? Ναι. Πότε έρχεται ο Γκάρετ στη Θεσσαλονίκη? Ο Πόπ. Ο Πόπ. Yes. Καρφώνει με το κεφάλι μέσα. Μόνο εδώ. Φτάσαμε το 10.30, ορίστε. Να το. Ήρθαμε για διάλειμμα. Όλο το ρεπορτάζ από τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Και όμως το έχουμε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι, πάμε παρακάτω. Τι τα είπες όλα, ομάδα, ξεκινάει με πονήσεις. Ποιοι θα είναι στη διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου? Ποτάμια υδρότα στη μίνι προετοιμασία. Έξτρα πρόγραμμα για το τριήμερο του ρεπό. Τι συμβαίνει με Βιερίνια? Πού πέρασαν το διήμερο ρεπό οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ? Αυτό δεν το λες. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Πώς το λένε, τι πήγαινε στη Μύκονο? Το ρεπόρτερ Τσιλί. Ρεπόρτερ Τσιλί, πώς το λένε. Τσιλιπουνιδάκης. 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 Ναι, Τσιλιπουνιδάκης. Αποκλείεται, δεν είναι καλλιτεχνικό να ξέρει. Όχι, εντάξει, έτσι λέγω τον άνθρωπο. Ρεπόρτερ Τσιλί. Ναι. Η ρεπόρτερ Τσίλου. Η ρεπόρτερ Τσίλα, μάλλον. Τσίλα ΠΑΟΚ Ευρώπη, το γνωστό σλόγγαν. Το ξέρετε αυτό. Σας το έχω πει. Που συναντάμε, παίζουμε Ευρώπη και συναντάμε στο αεροδρόμιο την Τζίλα, τη γνωστή μαύρη Αϊδό. Αϊδό και ναι, ναι, και πηγαίνει ο Μήνος με το μικρόφωνο τρέχοντας και της λέει τη μυθική ατάκα Τζίλα, ΠΑΟΚ, Ευρώπη. Και της βάζει το μικρόφωνο. Τι να ήξερε. Τι να ήξερε. Η κόλτρα μπούτλα είναι. Που να ήξερε. Τζίλα, ΠΑΟΚ, Ευρώπη. Φεύγαμε σαν τις κατσαρέντες, φεύγαμε δεξιά-αριστερά έτσι. Στίχημαν, παιδιά. Ναι. Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό στον ΠΑΟΚ και αν είναι να ρισκάρουμε τα λεφτά μας κάπου, θα πρέπει να τα ρισκάρουμε εκεί που πληρώνει όλος τον ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα, γι' αυτό γίνονται χορηγίες. Από εκεί και πέρα, μεγάλες αποδόσεις, μηδενικές γκανιώτες σε συγκεκριμένα παιχνίδια και όλα όσα χρειάζεται μια στοιχηματική εταιρεία για να καλύψει τις ανάγκες ενός παίκτη του επίπεδου μου, του λαϊκού παιδιού που θα έχουμε αυτό το δίωρο. Τι κάνεις, μωρί? Δεν θα με δείχνεις έτσι, σου έχω πει, μωρί. Κόψτε. Αλήθεια, Σταύρο. Ναι. Αλήθεια. Έτσι είπε τα ανεβάσει τώρα. Έτσι είπε τα ανεβάσει τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Να είμαστε πάλι πίσω, αφού είπαμε τους τίτλους ειδήσεων όπως έπρεπε να τους πούμε. Λέω να το καθιερώσουμε. Ναι. Δηλαδή το πρώτο μισάωρο να φεύγει έτσι. Αυτό αναλαμβάνει το θηλυκό, ρε φίλε. Εμείς τι. Να μπαίνουμε μετά το 12.30 δηλαδή. Να ξεκινάει η Ελένη τίτλοι ειδήσεων και. Μουσικό χαλί. Εύκολα. Ναι. Καταρχάς. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο όμως σε μουσικό χαλί, να δίνει λίγο ένταση. Βιβάλτι είναι πολύ καλή επιλογή. Βιβάλτι. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα θέματά μας γιατί το έχουμε. Ξεκινάμε ανάλαφρα επίτηδες γιατί αυτοί είμαστε. Σωστά, ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να το πάμε σοβαρά. Ναι. Και πάρα πολύ. Και πάμε λίγο στα σοβαρά. Ναι. Τι σημαίνει η διαρροή ΣΥΡΙΖΑ χθες? Ναι. Για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γιατί σίγουρα όλοι αυτοί που περιμένουν στη γωνία θα γυρίσουν και θα πούνε. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα αυτονόητα. Για να σχηματοποιηθεί, ωραία, το χωράφι που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτίσει το γήπεδο, θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό τα στρέμματα του περιβάλλοντος χώρου. Mm-hmm. Εντάξει. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται οι συνθήκες για κάτι σύγχρονο,
με σωστή αισθητική, με θέσεις εργασίας, ωραία, με μηδενικό κίνδυνο για όσους πλησιάζουν τον χώρο, με καλύτερη αστυνόμευση, ασφάλεια, παύλα, παύλα, παύλα και όλα όσα χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ. Mm-hmm. Ξέρουμε όταν λέμε περιβάλλοντα χώρο από πού μέχρι πού λέμε? Όλη, την Κλεάνθους όλο έτσι πάνω. Δηλαδή, μέχρι και το στην Κλεάνθους εννοούμε πάνω. Πριν τη γωνία της Μικράς Ασίας, ας πούμε. Ναι. Από εκεί λέμε περιβάλλοντα χώρο. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι. Μέχρι πάνω στον πεζόδρομο στο ύψος του Κολυμβητηρίου. Okay, εντάξει. Ωραία, okay. Τα 30 ωραία στρέμματα που ανήκουν στον ΠΑΟΚ γίνονται 50. Ωραία. Okay. Εντάξει. Το ρωτάω γιατί ξέρεις, βλέπουμε το περιβάλλον χώρο. Αλλά περιβάλλον χώρο ποιο είναι, ρε παιδιά? Το άλλο περιβάλλον χώρο μπορεί να σου πει ότι είναι μόνο το γύρω-γύρω έξω από το γήπεδο. Ήξερα εγώ να ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς. Ναι, όταν λέμε για περιβάλλον χώρο. Είναι, ναι, είναι επιπλέον 20 στρέμματα. Okay, αυτό. Εντάξει. Αυτό. Εντάξει. Είναι σαφές τότε. Ναι. Πάμε στο διατάφτα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να προχωρήσει η διαδικασία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή σχηματοποιείται το κτήμα, ωραία, ότι αύριο χτίζεις γήπεδο. Ναι. Θα πρέπει να πάρεις τις απαιτούμενες άδειες από την πολιοδομία, να μην έχει υπάρχει κίνδυνος προσβολής του έργου, να μην τρέχει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και χίλια δυο ακόμη θέματα τα οποία αποτελούν παραδοσιακές αγγυλώσεις της ελληνικής κοινωνίας όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο ανάλογο ζήτημα. Εμφανίζεται αυτό το θέμα παραμονές ΔΕΘ, δεν είμαστε ηλίθιοι. Παραμονές ΔΕΘ και εκλογών. Και εκλογών. Η Ελένη σοφά έβαλε την αντίστοιχη εξαγγελία Τσίπρα πέρσι την Άνοιξη. Πότε ήταν? Τον Μάρτιο. Τον Μάρτιο. 17, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τότε που στείναν τον ΠΑΟΚ για να χάσει το πρωτάθλημα. Και ακόμη μέλη της κυβέρνησής του. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν μία τάση της κυβέρνησης να δημιουργήσει καλές συνθήκες, ενώ προηγουμένως έχει φροντίσει μέρος της να κλέψει από τον ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα και παράλληλα να φτάνει σε σημείο πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, να βγάζει διαρροές κατά του Ιβάν Σαββίδη και του ΠΑΟΚ για κάποια συγκεκριμένα θέματα αδιευκρίνιστα, που από το γεγονός και μόνο ότι δεν υπήρξε συνέχεια σε αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν μια εκβιαστική επικοινωνιακή πρακτική της απέναντι στο μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Όχι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Γενικά οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν περάσει από διάφορα στάδια. Ναι. Πολλά κύματα. Ειδικά το καλοκαίρι, έτσι. Έτσι. Ναι. Υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα κατά, ναι, του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, υπήρχαν πρώτα απ' όλα τα πρώτα στάδια που περάσει η σχέση αυτή. Ήταν πολλά δημοσιεύματα με πηγή αντιπολίτευσης κατά του Σαββίδη, ότι στηρίζεται από κυβέρνηση και στηρίζει την κυβέρνηση. Υπήρχε κοινή συνέντευξη, ε. Υπήρχε συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Σωστά. Η οποία όμως ακολούθησε της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή κατά του Ιβάν Σαββίδη. Τότε με τη ΣΕΚΑΠ ήταν εκείνη η αφορμή, νομίζω. Ναι. Ναι. Ωραία. Και ΣΕΚΑΠ απάντηση που ήταν θέμα Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, επειδή η πολιτική σκηνή είναι γάμα, όχι βήτα, της χώρας, αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι αδιαφορούμε για αυτή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ανεβάσουμε το επίπεδό της. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Χρησιμοποιήθηκαν επιχειρήματα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση κατά του Ιβάν Σαββίδη σε διάφορα χρονικά σημεία, εξυπηρετώντας διάφορα δικά τους συμφέροντα, είτε πολιτικά είτε επιχειρηματικά, γιατί έχουν και συγκεκριμένους χρηματοδότες, ειδικά επιβάτες της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ξέρουμε όλοι από πού παίρνει τα λεφτά και προχωρά την... και θα κλείσει σε λίγο, γιατί τους κυνηγάνε θεοί και δαίμονες από ό,τι διαβάζω, γιατί χρωστάει τον κόλο της. Αλλά τώρα εξετάζουμε τον Τσίπρα, ωραία, ο οποίος λες και είμαστε στο 30, να πω, στο 40, στην εποχή του Τζίμι Χόφα, ωραία, κάνει εξαγγελίες μέσω διαρροών για να έρθει να τις κάνει και ανοιχτά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ παραμονές ΔΕΘ. Δηλαδή γελάει ο κόσμος. Γενικά σε αυτό το κομμάτι το επικοινωνιακό, η συγκεκριμένη, δηλαδή είναι το μοναδικό κομμάτι το οποίο δουλεύουν. Είναι το μοναδικό κομμάτι το οποίο δουλεύουν. Συγκριτικά με τη Νέα Δημοκρατία, το πώς δουλεύει το επικοινωνιακό της κομμάτι. Ναι.
σε αναγκάζει να αναγνωρίσεις κάποια πράγματα. Ναι, είναι το μοναδικό κομμάτι στο οποίο πραγματικά τρώνε χρόνο. Δηλαδή, στο να ναι, το κομμάτι του επικοινωνιακού τους απασχολεί πάρα πολύ. Είναι πασόκρε. Ναι, πιο new wave όμως, της εποχής. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Και το γεγονός ότι είναι αυτό που είπα πριν, ότι η σχέση έχει περάσει από διάφορα στάδια. Τώρα που έρχονται εκλογές, προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να έχει κακές σχέσεις με το Σαββίδι και τον ΠΑΟΚ, ή τέλος πάντων προσπαθεί όσο μπορεί να είναι κοντά. Και όταν είναι να ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει μία ΔΕΘ, είναι λογικό να θέλουν να φτιάξουν το κλίμα, να ρίξουν γέφυρες. Προφανώς. Γιατί υπάρχει ένα κοινό εδώ, έτσι, ένα δυναμικό κοινό, το οποίο δεν θέλουν να έχουν απέναντί. Υπήρχε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την, και όταν γίνονταν οι πορείες για το Μακεδονικό που κατονόμαζε τους φίλους του ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή... Είναι πολλά. Είναι πολλά. Τα όσα προηγήθηκαν τουλάχιστον. Απλά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία δεν καταλαβαίνουν το Σαββίδι. Δηλαδή. Εκεί π.χ. έχει γίνει τώρα. Είναι παρασκηνιακό αυτό, αλλά θα το πω. Έχει γίνει ένα meeting στο Έθνος. Και εκεί που είναι όλοι οι συνάδελφοι και περιμένουν να ακούσουν το Σαββίδι. Ωραία. Θεωρούν ότι ο Σαββίδης είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι είχε γίνει εκείνη την περίοδο και του είχε γυρίσει το μάτι. Και αρχίζει σκίζει το Τσίπρα. Ναι. Ωραία. Έχουν πάθει σοκ. Παγωμάρα. Γιατί λένε, κάτσε ρε φίλε. Αυτό δεν έχει στρατηγική ο Σαββίδης σε αυτό το θέμα. Σου λέει είσαι κυβέρνηση. Είσαι μπλε, είσαι κόκκινη, είσαι κίτρινη, δεν με ενδιαφέρει τι είσαι. Είσαι κυβέρνηση. Είμαι επιχειρηματίας. Εδώ είμαστε να αντιλάρουμε. Ωραία, έτσι σκέφτεται. Θα αντιλάρουμε κάνοντας τι. Έχετε κάποιους νόμους, έχω κάποια χρήματα, θέλετε επενδυτές, ελάτε να αντιλάρουμε. Έτσι σκέφτεται. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι πάνω. Οποιαδήποτε συμπεριφορά του Σαββίδη εκλαμβάνεται από τους ντόπιους ήρωες, τους τοπικούς ήρωες της χώρας, παύλα πολιτικούς, εκλαμβάνεται ως μια κίνηση στρατηγική. Δεν είναι έτσι. Από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Ναι, δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν ασχολείται με αυτήν τη λογική. Δεν έχει αυτή τη λογική. Ωραία. Έχει, σου λέει, θέλω να πάρω το λιμάνι. Θα πάρω το λιμάνι. Ποια είναι η διαδικασία αυτή. Πήρα το λιμάνι. Θέλω να πάρω το Μακεδονία Παλάς. Θέλω να πάρω τον ΠΑΟΚ. Θέλω να κάνω γήπεδο. Θέλω... Πώς τον παίρνω τον περιβάλλοντα χώρο, λέγω, τι πρέπει να κάνω. Και πάμε στο κλείσιμο του θέματος. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν παραχωρούνται τα 20 στρέμματα και πάμε παραπέρα και σηκώνουμε το γήπεδο κατευθείαν. Και αύριο μπαίνουν οι μπουλντόζες. Ναι. Υπάρχουν μετά και άλλα θέματα. Απλά επειδή στη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί. Το είπε ο ΧΟΔΕ, το ΙΠΕΝ. Χθες έμαθα ότι υπάρχει ΙΠΕΝ. ΙΠΕΝ τι σημαίνει? Ενέργειας. Είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πολύ ωραία. Ναι. Που αναπληρωτής είναι ο Σωκράτης ο Φάμελος, που είναι ένας από την Β' Θεσσαλονίκης, ενεργός τέλος πάντων. Τον έχουμε δει και 5 φορές στο γήπεδο. Ναι. Παοξής. Αλλά αυτό είναι άσχετο. Ωραία. Υπάρχουν τέλος πάντων, υπήρχαν όλοι οι υπουργοί που προφανώς θα οδηγηθούν και σε μια διαδικασία. 1, 2, 3, 4 να τρέξει το θέμα, διαδικαστικό. Ναι. Ναι. Γιατί είναι κάτι που αφήνει κέρδος. Θα χρησιμοποιηθούν κατασκευαστικές, θα αυξηθούν μεροκάματα, θα αυξηθούν θέσεις εργασίας, θα διαμορφωθεί ένας χώρος εντελώς 70s, 60s. Ναι. Ωραία. Θα γίνει κάτι πιο όμορφο. Δεν θα υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας σε ένα κτίσμα του 59. Δηλαδή έχουμε κάνει περισσότερες τσιμεντοενέσες από ό,τι έχει κάνει, ξέρω εγώ, ο πρωταγωνιστής του Trainspotting. Εντάξει. Δεν ήταν με τσιμέντο, κύριε, αλλά δεν ναι, δεν ήταν τσιμέντο ακριβώς, αλλά από το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν και λίγο τσιμέντο. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Επίσης, σε αυτό που λέει ο Σταύρος, επειδή ήδη ξεκίνησε από το πρωί ο άλλος, εντάξει, εννοείται. Ναι. Ωραία. Μιλάμε για μια έκταση που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία δεν χρησιμοποιείται, δεν είναι δηλαδή ότι έχει εκεί κάποια έσοδα, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Άμυνας και αποφασίζει να τη δώσει στον ΠΑΟΚ. Και δεν γίνεται είναι να χρησιμοποιηθεί αυτό, έτσι. Όχι, έλεγε πριν ο αγαπημένος ότι πάλι η πολιτεία χαρίζει στρέμματα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι να τα κάνει και τα στρέμματα, ας πούμε. Ωραία, φίλε, και στο Χαριλάου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε το κτίσμα, το χωράφι για να γίνει το γήπεδο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σε ποιο γίνει γήπεδο κέντρο, δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο. Ενέργεια στο Χαριλάου. Σε ποιο γήπεδο. Και Μασούτης. Ηλιακής. Ναι. Σε ποιο και γήπεδο. Ανεμό τέτοιο, να γίνουμε τους Έλκες. Ναι. Ανεμογεννήτριες. Για να μας τα αέρα να μας γίνονται. Αλλά τέλος πάντων, ο Χρήστατος αυτός είναι ο ρόλος του. Ναι, okay. Το λέω γιατί θα τα ακούσετε και αυτό όταν έρθει η ώρα. Ναι, εγώ λοιπόν για να συμπληρώσω, γιατί έχω κάνει το ρεπορτάζ,
και στο Καραϊσκάκι και στην Φιλαδέλφια Παύλα Αγία Σοφιά, ναι. Κλαίει Αγία Σοφιά σε μια γωνία, ναι. Οι ίδιοι αυτοπροσώπους έχουν δώσει στρέμματα. Αυτό λέω. Ναι, δηλαδή αυτό λέω. Η απέτηση ΠΑΟΚ, Παύλα Ιβάν Σαββίδη, προς την πολιτεία για την παραχώρηση των στρεμμάτων δεν είναι κάτι αυθαίρετο. Ναι. Είδε ο Σαββίδης ότι για να κάνει ο κολλητός του, ο Μελισσανίδης, κάποτε κολλητός. Πρώην κολλητός. Ο πρώην κολλητός, Παύλα Πόντιος, για να κάνει γήπεδο στην Φιλαδέλφεια, πήρε 5 στρέμματα άλσους. Ναι. Δηλαδή ο Σκύουρος. Ναι, άλλη κουβέντα εκεί. Ναι, ο Σκύουρος. Ήταν, έξι, δεν έχει σπίτι. Να το παίξω ευαίσθητο με το Σκύουρο. Τα έλεγε ο Βασιλόπουλος. Οικολόγος. Τα έλεγε ο Βασιλόπουλος. Όχι ο Κώστας που τέτοια ευαισθησία σίγουρα δεν έχει. Ωραία. Ο Βασιλόπουλος, ο δήμαρχος, ο οποίος βγήκε. Ξέρεις γιατί βγήκε αυτός. Γιατί ήθελαν να βγάλουν δικό τους για να μην έχουν θέμα και κατέβηκαν 3 δικοί τους. Έτσι χάσαν τις εκλογές εκεί. Βγήκε ο Βασιλόπουλος. Ναι. Πήρανε 5 στρέμματα λοιπόν για να υπάρχει το χωράφι που χρειάζονται. Ωραία. Ενώ στο Καραϊσκάκι το μεγάλο Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου τότε. Άλλα χρόνια τότε. Ναι. Που εκχώρησε το έτοιμο Καραϊσκάκι με μηδενική επένδυση. Ωραία. Της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε αυτό. Πήρε στρέμματα για να γίνει το Καραϊσκάκι όπως πρέπει. Όσοι ξέρουμε και έχουμε πάει στο παλιό Καραϊσκάκι. Και όσοι έχουμε ακόμα μνήμες από το καινούργιο, μιας και δεν το ξαναδούμε. Εντάξει. Το είδα μια φορά πάνω από το αεροπλάνο. Και λες εκεί είμαστε. Να το ρε φίλε, λέω το Καραϊσκάκι. Ναι. Εγώ δεν έχω μπει, έχω περάσει πολλές φορές να παίξω όμως. Λόγω που κατεβαίνεις για να πας στο τέτοιο, στο λιμάνι. Ναι. Περνάς από εκεί, τις παίζεις πάντα. Ούτε το λιμάνι θα ξαναδούμε. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, παραχωρήθηκαν και εκεί εκτάσεις, ναι, για να γίνει το νέο Καραϊσκάκι και να παρακολουθεί δωρεάν στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε δεν υπολογίζουμε βέβαια, ναι, η περιφέρεια Αττικής που κάει και η Κουτσή Μαρία εκεί. Ωραία, έχει. Έβγαλε κονδυλιάκι έτσι. Έβγαλε κονδυλιάκι 20 εκατομμύρια ευρώ για να έχει χέστες και όχι τουρκικές η ΠΑΕ ΑΕΚ. Εντάξει. Δεν υπολογίζουμε και άλλα πόσα θα γίνουν μέσω ΠΑΠ από εδώ και από εκεί και στο τέλος δεν θα δώσει ευρώ. Ευρώ, η πάπια μπορεί να είναι ζωντανή εκεί που κατουράει ο άλλος. Εντάξει. Εντάξει, τώρα θα βγει ο άλλος και θα πει τα δίνει σε μεταγραφές τα άνθρωπο. Ναι, τα δίνει σε μεταγραφές ο άνθρωπος. Υπάρχουν έξοδα. Ναι. Τέλος πάντων, με τα πολλά, όλοι έχουν εποφεληθεί όταν χρειάστηκε να κάνουν γήπεδο και καλώς, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της περιφέρειας στην Αττική για τα λεφτά στην ΑΕΚ, που είναι σκάνδαλο τη σημερινή εποχή. Από εκεί και πέρα καλώς βοηθούνται οι επιχειρηματίες να χτίσουν κάτι σύγχρονο. Και τι λέω και του Καραϊσκάκη βέβαια, καλώς θα το χτίσει ο Ολυμπιακός και όχι η πολιτεία και να εκμεταλλευτεί την επένδυση που έκανε για τη χρήση του για 50% χρόνια, ξέρω πώς το πήρε, 50 νομίζω. Εντάξει. Από εκεί και πέρα πάω χρήμα δικαιώματα που θα πληρώσει το έργο. Άκουσε το Τζιτζικό στο Βαλέα, σου δώσω 20 εκατομμύρια. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ το ξεκαθάρισε εξ αρχής αυτό το πράγμα. Ότι το οικονομικό. Καλά, άμα θα έρθει κάποιο να το πάρει και 30 δημένου, και να το κάνει, δεν θα πει όχι. Ναι, δεν θα πει όχι. Αλλά δεν θα βρεθεί κάποιο να το δώσει. Όχι, δεν βρέθηκε σε αυτό που βρέθηκε η ΑΕΚ. Το να μαλώνει με τον Βασιλόπουλο, με την πολιτική. Εντάξει, αυτό κάτσε γιατί μπορούμε να μαλώσουμε εμεί με κανέναν να πει ότι θα κάνει καταγγελίε μέρα παραμέρα. Είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα, ναι. Για γραφειοκρατικά. Ναι, που θέλει να πει εμπόδιο. Τέλο πάντων, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν λέω να μην βοηθηθεί από το κράτο. Όλε οι ομάδε θα βοηθηθούν να έχουν καινούργιο γήπεδο. Όλε. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που το πληρώνει και θα απολογούμαστε κιόλας. Επειδή τι. Επειδή το πεζόδρομο θα το χρησιμοποιήσουμε για να γίνει καλύτερος πεζόδρομος. Και γιατί αυτό θα γίνει ουσιαστικά. Υπόγειο πάρκινγκ. Ναι. Να μην ταλαιπωρήσετε όταν πηγαίνετε στο γήπεδο. Μα δεν είναι μόνο το γήπεδο. Πας για καθόλου μπαράκι. Ωραία. Πας για μάσα στον Μπάμπη, στον νέο, τα φιλιά μου, στο Τσοτήλι, το εξωτικό. Ωραία. Πας να πιεις ένα καφέ, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά. Εκεί γιατί πέρα. Να ταλαιπωρείς. Γιατί να μην έχεις το πάρκινγκ εκεί. Στη Λαϊκή. Ξυπνάει ο άλλος 3 η ώρα, πάει να μοιράσει καρπούς για να πούμε στο λαό. Να πρέπει να βάζει να πούμε το. Ο ένας τη. Μπορεί να την κάνουμε flea market, να μην τη λέμε Λαϊκή. Να μην... ναι. Κάνουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Λέγεται. Καλά, το είπα. Πώς λέγεται. Flea market.
flea market. Ναι, ναι. Δεν είναι η λαϊκή που τη λες τώρα. Πάω να πάρω ντομάτες από το flea market, γυναίκα. Ρε παιδί μου, έτσι, το, έτσι λέγεται το πιο εναλλακτικό είναι flea market. Μην καταλαβες. Είσαι καταλαχαδερό δηλαδή. Α, καλή, μάθε το μου αυτό. Ρε παιδί μου. Υπάρχει άνθρωπος που σου έχει πει αυτό το πράγμα και δεν το χαστοκίσεις. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Flea market είναι... Δεν είναι ακριβώς λαϊκίες, δεν είναι. Είναι, όχι, όχι. Είναι πράγμα, σαν το καπάνι, ας πούμε, ένα πράγμα, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή. Μια παραδοσιακή, βρίσαι... traditional. Ακριβώς. Ναι. Πιο παραδοσιακή αγορά, καταλαβαίνεις. Και επειδή η αγγλική ονομασία είναι flea market. Έχω δει flea market. Α, στο το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και στο Παγκοσμίο. Δεν γίνεται λαϊκή Τετάρτη. Πολύ ωραίο flea market έχει στο Άρνεμ. Α, είδες. Ναι, στο Άρνεμ, το παρακαλώ γερμανικά. Αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αν αρέσει αυτό. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία ρούχα στο flea market. Ακριβώς, έχει και ρούχα. Ναι. Στην Τούμπα έχει ρούχα. Και στη Λαϊκή έχει ρούχα, βέβαια. Στη Λαϊκή έχει ρούχα, εννοείται. Ναι. Την πάνω μεριά όμως. Εγώ πάω στην Ψαρίδα, θέλω από εκεί. Εκεί μπαίνουμε. Ναι. Και δεν αγοράζει κανείς, πρώτα αγοράζει ψάρι ή ρούχα. Εδώ είναι το θέμα, το flea market. Θα το λύσουμε και το θέμα του flea market. Δεν ξέρω αν το flea market θα έχει ψαρίλα. Αυτό είναι ένα θέμα, κατάλαβες. Δηλαδή η αναβάθμιση μπορεί να έχει, ας πούμε, κοινόα chips το flea market, κατάλαβες. Κοινόα chips. Ναι. Να έχει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, παστράμι. Παστράμι. Να έχει προσούτο Βρετανία, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Αυτό δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που λέει σε κόμμα να πάμε για παστράμι. Το λέει. Παστράμι σαν δεν το κάνει τον οικοπισκοπητικό, να το λέει. Και να πηγαίνει στην παφίλη και να έρχεσαι με το παστράμι έτσι και με το ψωμί το φρέσκο έτσι που έχει βγει πριν από λίγο και όλα αυτά. Και να πηγαίνει στο γήπεδο να δει το παιχνίδι, ρε φίλε. Πάω Γιουβέντους. 40.000 κόσμο. Τόσα δεν το γήπεδο πάνω. Έχει 50 λεπτά να πάω να παστράμι. Πολύ ψάχνει. Να βαθμίσουν κατευθείαν. Από εκεί και πέρα, σιγά-σιγά βήματα. Με προσφράμι. Είναι σιγά-σιγά βήματα. Εντάξει, πώς θα γίνει. Μήπως σας ζητώ ταπεινά να μου δώσετε ένα 50 λεπτό να πάω flea market να αγοράσω ένα παστράμι. Δεν θα ενοχλούσε υπό άλλες συνθήκες, αλλά μου σπάσε τη μύτη το παστράμι. Ναι. Γραμμιέρα να άξω. Εκεί οδηγούμαστε. Ναι. Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Και σε αυτό το ΠΑΟΚ θέλουμε ακριβώς. Ναι, δηλαδή θα πρέπει να βαθμιστούμε κάποια στιγμή. Ναι, αυτό τον πάω, θέλουμε ακριβώς. Μεγαλώσαμε με λαϊκή Τετάρτη, ναι, εντάξει, παστάμ, φτάνει. Παστάμ. Flea market, γιατί λαϊκή. Flea market. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, flea market στην Τούμπα. Όταν γίνει. Όταν γίνει, στη νέα Τούμπα. Δηλαδή, βρήκες τίτλο για blog. Για το flea market στην Τούμπα. Αυτό βίντεο θα το κάνουμε. Αυτό θα γίνει με βίντεο blog. Και πρέπει σιγά σιγά να πούμε στη διαδικασία να γράφουμε τα blog στο βίντεο, μιλητά. Δεν χρειάζεται να γράφουμε στα χαζί. Ναι, 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 ναι. Τίποτα, μόνο το θέμα timing μας προβληματίζει. Ελένη, ξέρεις τι παρατηρώ ώρα με την ώρα. Σηκώνεται το φουστάνι πιο πάνω. Όχι, δεν σηκώνεται πιο πάνω. Σηκώνεται τώρα, είδα το τατουάζ σου που λέει ο λόγος. Δεν έχω τατουάζ. Δεν είναι τατουάζ, άμα. Δεν είναι τατουάζ. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Βλέπω το παστράμι σου. Αν μην ξέρετε τα στράτα, λοιπόν, flea market, ναι. Τίποτα, μόνο το θέμα timing μας προβληματίζει, Σταύρο. Εγώ εκεί είμαι επιφυλακτική και νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ επισήμως δεν έχει πει τίποτα. Όχι, και δεν θα πει, νομίζω. Και να βγει κάποιος από τον ΑΣΥΓΜΑ, πάλι δεν θα πει τίποτα. Αυτό το αδέντο πώς το έχουν, ρε. Ποιο? Βγαίνει κάποιος από τον ΑΣΥΓΜΑ να πει κάτι. Ναι. Και δεν λέει τίποτα ποτέ. Πασόκ είναι όλοι, Όλοι. Έχω κάτι στο νου μου. Ωραία. Έχω κάτι στο νου μου. Και εγώ έχω κάτι στο νου μου. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Είναι 1:10 στην εκπομπή του Παστράμι 24. Πριν έβλεπε φωτογραφία από Παστράμι. Τι. Όπως έκανα μια βόλτα. Το Παστράμι ποιο είναι αυτό το κρέας που δεν το ψήνουν. Ένα... Όχι, ρε, είναι αυτό που έχει και σαν τέτοιο από πάνω. Ένα λαντικό που έχει γύρω-γύρω κάτι σαν πιπέρι. Έτσι είναι. Δεν σου άρεσε. Έχω φάει μια φορά και ήταν ωραίο. Καλό ήταν. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά, οκ. Okay. Παστράμι σάντουιτς, ρε φίλε, εδώ είσαι. Σκέψεις στην UEFA να μην μετράει το εκτός έδρας γκολ. Όχι, ρε φίλε, δεν μας βολεύει. Δεν μας βολεύει. Είμαστε αρνητικοί. Εντάξει, δεν μας βάλουν να ψηφίσουμε, ξέρετε. Απλά κάνουν σκέψεις να μην ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Ο Ερίκος έστειλε ένα μήνυμα. Ναι. Ναι. Περίμενε. Που λέει ότι η Aalborg το 96 πήρε τη θέση της Δυναμό Κιέβου σε όμιλο. Οι Ουκρανοί τους είχαν αποκλείσει στα προκριματικά. Ναι. Δεδικασμένο δηλαδή. Ανάλογο θέμα δηλαδή. Ναι. Με την Μπενφίκα. Ναι. Τι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ... Θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν γίνεται οτιδήποτε ναι, τόσο ρε, γρήγορα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Απλά θα πρέπει... Βασικά η UEFA έχει λειτουργήσει αντανακλαστικά με ενδείξεις σε περιπτώσεις. Με τη Φενέρ το έκανε. Ναι. Το Μπενφίκα, επειδή είναι διαπλεκόμενη και σε επίπεδο UEFA και το έχουμε καταλάβει σε τρεις φορές που αναμετρηθήκαμε για τα καλά,
δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Δεν γιατί... μας κάθεται και η Κέντε, γιατί είναι η ΑΕΚ στον όμιλο. Θα αλλάξει όμιλος. Θα αλλάξει όμιλο. Όταν, άμα ήταν να γίνει κάτι τέτοιο. Θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας μπούμε εμείς και εσύ είμαστε στον όμιλο με την Real, την Manchester, την Μειχτή Κόσμου. Και πραγματικά. Αρκεί να μπούμε. Έτσι ακριβώς. Mm. Πάντως για το εκτός έδρας γκολ, το οποίο σκέφτεται η UEFA, να εφαρμόσει, ναι. Τοποθετήθηκαν λέει όλοι οι κορυφαίοι προπονητές, γιατί όπως χαρακτηριστικά λέει τόνισαν, δεν είναι τόσο δύσκολο για μια ομάδα να σκοράρει μακριά από την έδρα της, όπως ήταν σε πολύ διαφορετικές εποχές. Δίκιο. Δεν έχουν άδικο σε αυτό, όντως. Εμείς βασικά πιο εύκολα σκοράζουμε εκτός έδρας παρά εντός. Δηλαδή, εγώ λέω να μην έχει, να έχει πλεονέκτημα το εντός έδρας γκολ. Ριζικές αλλαγές. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Χθες το απόγευμα ναι. ήρθε ο Νίκος Καρέλης στην Θεσσαλονίκη. Θα προπονηθεί σήμερα. Για πρώτη φορά θα πας. Στην προπόνηση δεν είναι ανοιχτή για εμάς. Είναι μόνο για τον Λουτσέσκο. Δηλαδή, αγχωθεί εκεί στου θάμνους λίγο. Ξέρεις πόσο αυστηρά τα έχουν κάνει πλέον στην Θεσσαλονίκη. Πού ρε στη Μεσημβριά. Έχω καιρό να πάω. Γιατί... Έχει τείχος, καλός όρισμα, έτσι, σε κιουριτάδες, ανθρώπους ασφαλείας, μπαίνεις μέσα, ακόμη και για να αφήσεις το αυτοκίνητο σου. Δεύτερος έλεγχος, δεν σε αφήνεις. Δεν είναι όπως παλιά πήγαινες πίσω από έναν θάμνο, πιστεύω, και παρακολουθούσες. Μεγαλώσαν και οι θάμνοι τώρα. Τώρα μεγάλωσαν και οι θάμνοι, έχουν βάλει και πολύ προσωπικό, έτσι υπάρχει κόσμος που δουλεύει στη Μεσύμβρια. Δύσκολα είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, μόνο αν είναι στο κάτω γήπεδο, που δεν κάνει ποτέ προπόνηση εκεί. Ο Παοκός φορές έχουμε πάει, είναι στα δύο πάνω. Συνήθως εκεί κάτω είναι η K20, K19, ο Παύλο Γκαρσία και τα παιδιά του. Εκεί μπορείς να δεις κάτι. Πάνω δεν σε αφήνουν, δεν σου επιτρέπουν. Επίσης δεν κάνουν ανοιχτές προπονήσεις πια. Δεν πρέπει να το καταγγείλεις αυτό το πράγμα. Γιατί θα πάω, άμα τις κάνουν ανοιχτές. Ρε παιδί μου, εμείς να πάμε. Μόνο στην Τούμπα θα πάω. Είχαν κάνει μία πέρσι, θυμάστε. Όχι, κάθε εβδομάδα κάνουν μία στην Τούμπα. Όχι, ανοιχτές. Εννοείται ότι κάνουν. Τελευταία πριν την. Αποστολή γίνεται εκεί, στο γήπεδο της Τούμπας. Νίκος Καρέλης έφτασε χθες. Mm. Υπάρχει και ένα μήνυμα για τον Νίκο Καρέλη. Και μάλιστα ρωτάει εσένα ο φίλος για το πού ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί ο Νίκος Καρέλης. Το έχουμε πει πολλάκις, έτσι. Το έχουμε πει, αλλά μάλλον πρέπει να το παραλάβουμε. Ψάχνουν το ρόλο του, λογικό δεν είναι. Εσύ, ο Καρέλης είναι στα 100 παιχνίδια καριέρα, στα 50 τα έχει παίξει φορ κορυφής και τα άλλα 50 δεύτερος φορ και πλάγιος. Περισσότερο πλάγι έχει παίξει στα αριστερά, όχι στα δεξιά. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ο Καρέλης είναι ο μοναδικός από τους τρεις φορ που συνδυάζεται ξεκάθαρα με τους δύο. Δηλαδή το Ακπομ Πρίγιοβιτς μπορεί να μην κολλάει, και ο Ακπομ είναι... Δεν το έχουμε δει όμως. Δεν το έχουμε δει, αλλά ναι. Βλέπεις τα στοιχεία τους. Mm-hmm. 1.91, 1.86 ο άλλος. Ωραία. Πιο πολύ το παιχνίδι τους βασίζεται... στην περιοχή με τον Ακπόμ να είναι πιο κινητικός τέλος πάντων από τον Πρίγιοβιτς και τον Πρίγιοβιτς να είναι εκτελεστικά καλός. Περιμένουμε να δούμε τον Ακπόμ που για μένα μετράει τον γκολ του. Ήδη έχει βάλει ένα γκολ με τη φανέλα του Πάου. Έχει ένα γκολ δηλαδή. Για μένα ο Ακπόμ σκόραρε. Τρεις συμμετοχές. Σταύρος Κόλκας. Εγώ θα το μετράω τον γκολ του Ακπόμ και θα το μετράω μέχρι το τέλος. Τέτοια κάνεις και θα γίνονται λάθη μετά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όπως βέβαια έχετε καταλάβει ότι γίνονται πόσα λάθη. Στην στατιστική λόγω των δύο παιχνιδιών πέρσι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή στο πόσες νίκες έχει ο Λουτσέσκου και αυτά, άλλος γράφει άλλα, αλλού το transfer market έχει άλλα, αλλού γενικά γίνεται χαμός με αυτά τα δύο παιχνίδια. Και πάντα το λάθος εντοπίζεται εκεί. Στο φύλλο αγώνος που το πήρε ο Ολυμπιακός το 0-3 και μετά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ γίνεται... Εμείς δεν μετράμε σαν ήττες αυτά τα δύο παιχνίδια. Από κέρδισε και στα δύο. Ναι, θέλω να σου πω ότι με τη στατιστική γίνεται ένα σκάμος. Ναι, επειδή είναι η Ελλάδα ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, ο Καρέλης λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα μια ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις φορ. Το παράδειγμα που μου έχει πει άνθρωπος του ΠΑΟΚ που ξέρει πόσο πάει και καταστάσεις δεκαετίες τώρα είναι ότι όταν πήραμε το πρωτάθλημα του 1985 ο ΠΑΟΚ είχε, μετρήστε, Κωστίκο, Δημόπουλο, Θεός, Καρασαβίδη, Αλεξανδρίδη που ήταν εξτρεμοφόρ, κοντόφόρ, ωραία, Πάπριτσα και τον Γενάρη είχε πάρει τον Μιχάλη Ορδανίδη. Τότε έπαιζε 4-4-2 όμως. Τότε δεν ήξερε κανείς τι έπαιζε, αλλά ναι, 4-4-2 έπαιζε. Ναι. Ωραία. 6 είχε που μπορούσαν να παίξουν μπροστά. Η μία ομάδα που κάνει τον αθλητισμό πρέπει να έχει
αρκετούς φόρ. Το 3 είναι οριακό, το 2 είναι λίγοι. Το 2 είναι λίγοι, ναι. Δηλαδή κάτι χτύπα ξύλο παθαίνει ένας, δηλαδή επειδή πέσει δεν έπαθε τίποτα ο Πρίγκιπας και ο Κουκουλούρης. Σημαίνει αυτομάτως ότι ήταν σωστό ότι είχαμε 2 φόρ. Και έχεις μόνο πρωτάθλημα κύπελο, έτσι. Ναι, ξεχνάμε. Ναι. Τώρα έχεις over 55 παιχνίδια. Στη σεζόν. Over. Λέει εδώ ο φίλος Τάσος, Σταύρο Καρέλης θα παίζει έξω δεξιά και θα παίζει τον ρόλο του δεύτερου φορ όταν παίζει με Πρίγιοβιτς. Θα τραβήξουν τον Πέλκα με οδηγίες λίγο πιο πίσω, ώστε να βοηθάει τα χαφ που έχουν κακές επιστροφές. Σταύρο, επίσης θα ήθελα να δούμε το γρήγορο δίδυμο εκτός έδρας Καρέλη Ακπόμ, Πέλκας Καρέλης, Πέλκας Ακπόμ στα δύσκολα εκτός έδρας, γιατί ο Πρίγιοβιτς τραβάει μεγάλο γκασμά, πρέπει να κάτσει να ξεκουραστεί. Όλο το καλοκαίρι δεν έχει κάτσει καθόλου με την Εθνική Σερβία. Είναι και αυτό ένα θέμα με τον Πρίγιοβιτς που δεν ξεκουράστηκε όσο θα έπρεπε. Το συνδυαστικό αυτό που λέει και εγώ θέλω να το δω. Παραδείγματος χάρη, ένα ατού του Καρέλη σε σχέση με τους άλλους φορ που έχουμε είναι ότι είναι πολύ κινητικός. Το θέμα με τον Καρέλη δεν έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του και την ποιότητά του. Το θέμα έχει να κάνει με την ψυχολογία του. Δηλαδή γιατί από εκεί που ήταν στην Γκένκ νούμερο 1. Παίκτης ενός ολόκληρου πρωταθλήματος ξαφνικά βρέθηκε μετά τον τραυματισμό του να μην είναι παίκτης ενδεκάδας. Πολύ άτυχος, πάρα πολύ άτυχος για μένα. Γιατί τον πέτυχε ο τραυματισμός, θα μου πεις όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχει βάλει 2 κομμάτια... γκολ με ψαλίδι πριν τραυματιστεί. Είναι κομμάτια του ποδοσφαίρου, αλλά δεν γίνεται. Ο Καρέλης πραγματικά πήγαινε με τα φρένα σπασμένα. Ήταν σε εξαιρετικό φεγγάρι. Ήταν ένα πολύ καλό διάστημα για τον ίδιο και ξαφνικά πάρ τον έξω. Πολύ άσχημο τραυματισμό. Άρα, δηλαδή λοιπόν, και οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Το βασικό θέμα ναι, που πρέπει να δούμε είναι η ψυχολογία του παίκτη, αν η αλλαγή του περιβάλλοντος θα του δώσει την όθηση που πρέπει, και δεύτερον, αν όντως η κατάστασή του μπορεί να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν. Έπαιξε πέρσι. 22 παιχνίδια έχει. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε. Ενεργός ήταν. 4 γκολ, 4 ασίστ. Απλά δεν είχε εύκολο τραυματισμό. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν έτσι απορίες για την κατάσταση, ψυχολογική και αγωνιστική. Ναι, ο ΠΑΟΚ όμως έχει τα φόντα να του δώσει ρόλο, ψυχολογία κτλ. Κτλ. Είναι και στο χέρι του. Κοιτάξτε, επίσης τα παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε φάση τώρα να τον πετάξει μέσα να παίξει 90 λεπτά γιατί δεν έχει άλλον. Δηλαδή έχει, έχει χρόνο για να τον εντάξει στην ομάδα. Ναι, σου δίνει ταχύτητα, σου δίνει δύναμη, σου δίνει κίνηση. Αριστερό πόδι που δεν έχουμε. Εντάξει. Πίεση είπα. Ναι. Είπα, επαναλαμβάνω λοιπόν. Πίεση δίνει πράγματα τα οποία τα χρειάζεσαι. Ένα από τα αγωνιστικά κουσούρια του ΠΑΟΚ είναι η στατικότητα στην επίθεση. Κακά τα ψέματα. Δεν παίζει ο Πέλκας και νομίζει ότι ακούς ρέγγι. Ίδιο τέμπο. Και από την ποιότητά σου καθαρίζει την πουγάδα. Που με τον Αστέρα που δεν έπαιζε ο Πέλκας, πάει λίγο να κλάψουμε με μαύρο δάκρυο το τελευταίο 20 λεπτό. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Και ο Πέλκας όταν δεν ήταν στο 10 πέρσι, στο 1 τρίτο της σεζόν, σχεδόν, εντάξει, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Ναι, όμως δεν γίνεται να υπάρχει ένας παίκτης που σε αλλάζει τέμπο. Δεν πας με έναν πουθενά. Η ένστασή μου εμένα για τα χαφ αυτή ήταν πάντα. Βρείτε έναν γρήγορο. Βρείτε έναν να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα. Ωραία. Θα μου πεις τώρα μπορεί να πετάει, να δίνει και γρήγορα την μπάσα. Οκ, okay, αλλά... Ρε φίλε, θέλω και λίγο ένταση εκεί. Ναι. Είμαστε μια ομάδα που παίζουμε ένα πολύ καλό σετ παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη αδυναμία. Καλό θα ήταν δίπλα στον Πέλκα να είναι ένας παίκτης που και αυτός δίνει κίνηση, δημιουργεί ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα, δίνει στοιχεία διαφορετικά, δίνει δύναμη, δεν μπορείς να το ρίξεις κάτω εύκολα και πολλά άλλα. Ο Πρίγκιπας ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τα καλά του, ξέρουμε και τα στραβά του. Ναι, ας πούμε, αν λέγαμε ότι όταν ήρθε ο Ακπόμ ότι έχει όχι ίδια, αλλά αρκετά ανάλογα χαρακτηριστικά με τον Πρίγκιπας, ήταν και πιο γρήγορος, ο Καρέλης είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης, έτσι. Διαφορετικός. Εντελώς. Πρώτα απ' όλα αυτό που κάνει ο Ακπόμ στη φάση του γκολ που ακυρώνεται, που παίζει πλάτη τον αντίπαλο, τον κρατάει μακριά από την μπάλα, την σπάει στον Γκάνιας, γίνεται το σουτ και μετά παίρνει το rebound και βάζει τον γκολ αυτός. Δεν το έχουμε δει από τον Πρίγκιπας ποτέ. Mm-hmm. Αν ο Πρίγκιπας πάει στην επαφή, τελειώσαμε. Γεια σας. Ναι. Αυτό είναι ο Πρίγκιπας, παιδιά, με τα καλά και τα στραβά του. Τι να πεις, έχει βάλει 47 γκολ, πώς έχει βάλει. Όσο έχει βάλει. 46. Ναι. Τι να πεις, έχει βάλει 46. Όταν θα του έρθει μπάλα να τη βάλει, θα τη βάλει. Θα τη βάλει. Αυτό ξέρεις. Okay, ναι. Το έχει αυτό. Νούμερο ένα στοιχείο για έναν φορ. Και είναι με την πρώτη επαφή. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως έχει βελτιωθεί πολύ στο συνδυαστικό. Αλλά και πάλι δεν του ακουμπά την μπάλα.
Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι σημείο αναφοράς στην δημιουργία, είναι σημείο αναφοράς στην εκτέλεση. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια δυναμία. Mm-hmm. Μπορούν να την καλύψουν οι άλλοι. Εκτιμώ πως ναι πλέον. Είτε θα πάω να παίξω στο Χαριλάου. Εκεί που θα προσπαθήσουν να με στήσουν από 30 πλευρές. Όχι ο Άρης που δεν. Οι άλλοι που είναι φίλοι του Άρη. Ωραία. Εκεί θέλω την ταχύτητα. Ναι, ναι. Τι θέλω την ταχύτητα εκεί. Με το που τους βρω να κάνω τη δουλειά μου και γεια σας. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Αν πάμε εκεί πέρα στο τσουκουτσούκου, αντίο ζωή. Μια κόντρα, μια έτσι, μια αλλιώς, κλάψε τα χαράλαμπε. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά για τον Καρέλη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι το παιδί είναι καλά. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ θα βρει την ψυχολογία που δεν είχε πλέον. Προφανώς, γιατί και αυτοί δεν έχουν και ψυχή αυτοί οι Βέλγοι. Δηλαδή, σε έχω top, παίζεις, κάνεις, δεν χτυπάς. Αυτό ακριβώς. Όταν δεν προχώρησε το θέμα του Καρέλη με την ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκε ο ίδιος με την έννοια ότι έψαχνε ένα νέο περιβάλλον το οποίο να του δώσει κίνητρο, γιατί στο Βέλγιο. Την ΑΕΚ δεν προχώρησε τις τελευταίες μέρες. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είχε να κάνει με την ΑΕΚ, έτσι. Είχε να κάνει ότι ο ίδιος έψαχνε ένα νέο περιβάλλον για να βρει κίνητρο, γενικώς άλλες συνθήκες προκειμένου. Άκου, για να μην. Η ΑΕΚ ενδιαφερόταν για τον Καρέλη. Ναι, θέλω να σου πω. Δεν ήθελε να τον πληρώσει τον Καρέλη, όπως δεν θα πληρώσει κανένα. Ναι, το θέμα μου δεν έχει να κάνει με το αν και γιατί δεν προχώρησε με την ΑΕΚ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ίδιος έψαχνε μία ποδοσφαιρική στέγη για να του δώσει κίνητρο, γιατί έβλεπε αυτό ακριβώς στο Βέλγιο που λες και εσύ. Ότι είναι κρύοι άνθρωποι, ότι δεν μπορούν να δώσουν το περιβάλλον σε ένα ποδοσφαιριστή για να πατήσει το restart, να επανέλθει σιγά σιγά ψυχολογικά και αγωνιστικά. Και ο ίδιος ένιωσε μεγάλη ανακούφιση όταν προχώρησε και έκλεισε θετικά το θέμα της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι πλέον έχει χώρο, έχει χρόνο να δουλέψει και να επανέλθει κυρίως ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ναι, αυτό. Και είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι έρχεται σαν. Όχι, έρχεται σαν τρίτη επιλογή. Υπάρχουν λύσεις εκεί και ο Καρέλης έχει να δώσει κάποια άλλα στοιχεία. Και σιγά σιγά όταν σε θες να τα δώσει, θα τον δούμε τι μπορεί να κάνει. Τον Καρέλη. Παιχνίδια μπροστά έχει πολλά. Και με την Ευρώπη και με την Ελλάδα και με όλα. Έχει πολύ παιχνίδι μπροστά. Απλά για να το αξίζει δούμε το ρίσκο. Mm-hmm. Αριθμητικά μου δίνει μία άνεση. Γιατί ήμουν πολύ σφιχτός με δύο. Mm-hmm. Ξέχωρα αν οι δύο ήταν καλύτεροι δύο από αυτούς τους δύο που ήταν πέρσι, ενώντας καλύτεροι, ενώντας ότι ο Ακπομ θεωρείται είναι σε καλύτερη κατάσταση και με περισσότερα στοιχεία από τον Κουλούρη. Mm-hmm. Ωραία. Πέρσι δεν είχες Ευρώπη. Πέρσι δεν είχα Ευρώπη, αλλά δεν φίλε. Πέρσι είσαι να μάθει την εβδομάδα. Τώρα έχεις Ευρώπη. Όπως επίσης, όπως είναι ο Καρέλης, μια λύση ακόμα για την επίθεση που χρειαζόταν, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ένα ακόμα στο κέντρο. Συμφωνώ πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγει ο Χαρίσης. Τέσσερις δεν ξέρω αν βγαίνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγει ο Χαρίσης. Και νομίζω ότι αυτό το καταλάβαινε περισσότερο στο μάτι της Νέας Μήνης. Τι να σου πω, δεν νομίζω ότι βγαίνει με τέσσερις, παιδιά. Ξέρω εγώ τι να πω. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ένας ακόμη οπωσδήποτε. Δεν υπήρχε αυτό που έγινε με τον Χαρίση. Είναι λάθος. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να παίξει. Να, συμβόλαιο με εμένα δεν έχει. Θα τον ανανεώσω που θέλει να ανανεώσει. Επίσης, δεν ξέρω κανένα παίκτη που δεν θέλει να παίζει. Ναι, όχι, θα τον ανανεώσω. Γιατί αυτό που λέω στην ένταξη τύπου. Ναι. Παιδιά, δεν είναι πάω το UNICEF, η οποία έκανε λαμογές και εδώ και το καταλάβαμε όλα από τη στιγμή που ήταν χορηγός επικοινωνίας Ολυμπιακός. Δηλαδή, έφυγε από τη UNICEF, κάτι έγινε. Ναι. Έχει φύγει από την Ελλάδα γενικά η UNICEF. Οι συνεργασίες που έβγαλε εδώ ήταν λίγο δύσκολες. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό. Θέλει να παίζει. Χαίστηκα. Ραδιοφωνικά. Ναι. Απλά. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι. Θα παίζει όταν είναι έτοιμο να παίξει. Σκληρό που σου λέει ο Σταύρος, αλλά μπορεί να παίξει και εδώ σε κάποια φάση. Να είναι σε μια φάση τέτοια που να μπει και να πάρει ρόλο βασικού. Θα δουλέψει όπως θέλω εγώ. Ακριβώς. Στο πρωτάθλημα που θέλω εγώ να το χρησιμοποιήσω. Θα του δώσω συγκεκριμένα παιχνίδια κυπέλου. Εντάξει. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Έτσι στο ερχόμενο καλοκαίρι, όταν τελειώνω το συμβόλαιο του Κάνιας και του πω αδερφούλη. Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου. Λέμε τώρα, μπορεί και να μην γίνει έτσι, μπορεί να ανανεώσει ο Κάνιας. Mm-hmm. Να έχω έτοιμη την αλλαγή του, χωρίς να μου κοστίζει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ναι. Τώρα θα πάει, πήγε στην Κορτράιτ. Ποια Κορτράιτ τώρα? Φαντάζομαι τώρα η πλατεία του Κορτράιτ. Πάμε στο Κορτράιτ. Εντάξει. Για καφέ στο Κορτράιτ. Δεν έχει καφέ, δεν έχει φραπέ, δεν έχει φέτο εσπρέσο, δεν έχει τίποτα. Έχει ωραία θέα από το σπίτι του όμως.
Τι δεν βλέπει, βλέπει. Καραδάσος, δηλαδή. Δεν μπορεί να βλέπει τι άλλο. Βλέπει ένα ποτάμι. Όλες οι πόλεις της Ευρώπης έχουν ποτάμια. Ναι, ένα ποτάμι. Όλες χτιστήκανε γύρω στα ποτάμια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραίο είναι. Δεν είναι άσχημο. Επειδή έχω μείνει εσύ, Ελένη, είναι ωραίο. Την πρώτη φορά που πήγαμε στο Άρνεμ, καθόμαστε με τον Τζομπατζόγλου, εγώ στο 2015, στο 2016. Καθόμαστε να γράψουμε. Μπροστά μας ένα ποταμόπλιο. Περνάει ένα φουσκωτό. Τρακέρνουνε. Τρακέρνουνε. Παίρνω στο εσωτερικό. Τράφικ, του λέω ρε, εσύ το είδες και εσύ αυτό. Ναι. Μου λέει ναι. Δύο λεπτά μετά, ελικόπτερα, κάμερες, ναι. Ένας νεκρός. Νεκρό είχαμε. Με τον πρώτη φορά που ήταν ποτάμι σε δωμάτιο. Ναι. Πότε ήταν, το 8, το 7. Εντάξει. Και μετά από τρεις μέρες, τέλος πάντων, αφού είδαμε και φωνικό. Ωραία. Μπροστά στα μάτια μας, δεν μας έκανε αίσθηση το ποτάμι. Εντάξει, μπορεί να ηρεμήσει το ποτάμι. Στα Γιάννενα είχε λίμνη, γιατί δεν έμεινε στα Γιάννενα. Βαρέθηκε εκεί, και το ποτάμι τι είναι, νερό το ένα, νερό το άλλο. Ένα χρόνο πάει εκεί. Ενώ στα Γιάννενα γεννήθηκε μεγάλος, εκεί η λίμνη έβλεπε. Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι ο Χαρίσης και το περιβάλλον του, γιατί είχα μια κουβέντα με το περιβάλλον του, θεωρώ ότι λειτουργήσαν λάθος για τον εαυτό τους και ότι ο ΠΑΟΚ κακός τον άφησε να φύγει. Κακός. Τον θέλω πέμπτο. Τον θέλω ως ο δεύτερος κοντός γρήγορος χαφ. Γιατί αν το δίδυμο Βέλμπλουμ Μαουρίτσιο δεν δουλέψει, θα σου πω εγώ εσένα μετά. Που δεν είναι γρήγορο ούτε ο Βέλμπλουμ. Και θα πρέπει ο Κάλιας να παίζει 73 παιχνίδια. Τέλος πάντων. Ρωτάει ένας φίλος εδώ αν βλέπεις Τόσκα πίσω και μπροστά Βιερίνια να καθιερώνεται. Του Βιερίνια τα είπαμε και χθες. Όχι, αν βλέπεις το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω. Ο Τόσκα περισσότερο θα παίξει σαν στόπερ, λέω εγώ. Εγώ αυτό θα λέγα. Παρά σαν μπακ. Εγώ αυτό θα λέω. Με τόσους που έχουμε στα αριστερά, στα εξτρέμ, δεν γίνεται να υπάρξει μεταφορά. Νομίζω τόσο και εγώ ότι είναι πιο πολύ στόπερ παρά. Δεν κάνει, δεν βγάζει τον Καντουρί. Δεν βγαίνει ο Καντουρί. Ξεκινάμε τα βασικά. Ναι. Ο Καντουρί είναι σε ένα φεγγάρι που πρέπει να παίξει σύμφωνα με το ταλέντο του και να είναι σημαντικό. Ναι, και να πάρει κάτι από αυτόν, έτσι. Γιατί πέρσι δεν πήρε πολύ λίγα πράγματα. Ναι, έχει να δώσει. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Εντάξει. Πολλοί θα πούν και τον Ουάρντα. Εγώ τον Ουάρντα θεωρώ ότι είναι κουτί για τα παιχνίδια της Τούμπας. Και ποτέ ξανά δεξιά με το Μάτος. Ποτέ. Καλά, αυτό ποτέ. Δοκιμάστηκε ένα ημίχρονο. Ποτέ. Στη μετάδοση. Πρέπει να δώσω στο μέτωπό μου 12 σφαλιάδες. Αυτό που κάνω το. Facepalm. Από το 7-8 και μετά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και τους όλους τους Πυρηνιδόνοβιτς και έλεγα δεν μπορεί. Δεν είχε άτομο στα 20 μέτρα, όχι. Στα 3. Στο 20 νομίζω πρέπει να φώναζε για την αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο 20 το είπα. Στο 20 πρέπει να το βάλει κάποια φάση. Και πέρασαν 25 λεπτά μαρτυρίου. Γιατί και εσύ όταν βλέπεις το παιχνίδι, δεν τα τοπίζεις όλα επί τόπου. Ναι, καλά. Εντάξει, το συγκεκριμένο βέβαια το είχα με το που είδα την δεκάδα, λέω ότι είναι δεξιά ο Καντουρί και αριστερά ο Ουάρντα. Και το δίνουν λάθος στη σύνθεση. Όχι, δεν είναι. Η σύνθεση είναι 11 άτομα σύνδεση. Όχι, έχει στο σχεδιάγραμμα. Α την Νόβα. Εγώ δεν έχω Νόβα μπροστά μου. Έχω το χαρτί που είναι σε μια σειρά παίκτες. Και είμαι σίγουρος ότι ο Ουάρντα είναι αριστερά και ο Καντουρί δεξιά. Και όταν βλέπω ξεκινάει το παιχνίδι με δεξιά τον Ουάρντα, τρώω ένα δάγκωμα. Το πρόβλημα, για να καταλάβετε τώρα και ο κόσμος τι λέμε. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, πρόβλημα, ένα από αυτά που αντιμετωπίζει ο προπονητής που έχει να κάνει με παιδιά, είναι ότι πολλοί είναι αυτοί που είναι εξτρέμ, ελάχιστοι είναι αυτοί που θέλουν να παίζουν δεξιά με το Μάτος από πίσω τους. Έχουν επιπλέον δουλειά. Ναι, γιατί. Γιατί ο Μάτος είναι ένα παιδί το οποίο είναι ηγέτης της ομάδας. Και σου λέει, άμα ανέβω εγώ, έχει το νου σου. Γιατί ανεβαίνει ο Μάτος. Κάτσε εσύ. Και έτσι είναι στις ομάδες, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Ναι. Ωραία. Ο Λιμιός που είναι ένας ταπεινός λαϊκός βολιώτης σταρ, το κάνει πετυχημένα. Στα πρώτα βήματα της καριέρας ναι. του, θα γυρίσει πίσω, να κάνει και τη λάτσα. Ο Ζαμπά το παλεύει. Έχει ο Ουάρντα, ναι. που θεωρεί ότι μετά τον Φαραώ, η σημαντικότερη προσωπικότητα της Αιγύπτου είναι ο ίδιος. Ωραία. Και όχι κανένα Φαραώ, όχι σε ρίτσου Φαραώ. Όχι, όχι. Ο Χέοπας και κανένα δυο ακόμα. Εντάξει. Εξέχουσες προσωπικότητες. Ναι, δηλαδή είναι μετά από δύο Φαραώ, ο Τουταγχαμών. Τουταγχαμών Φαραώ δεν είναι. Να σου πω κάτι, λατρεύεται στην Αίγυπτο εσύ. Λατρεύεται. Ο Τουταγχαμών. Όχι. Ο Ουάρντα. Εννοείται ότι λατρεύεται. Δηλαδή, και εδώ λατρεύεται. Αρχίζω και δικαιολογώ. Και εδώ λατρεύεται, Ελένη. Και εδώ λατρεύεται. Απλά εκεί είναι το κάτι άλλο. Ναι, και εδώ λατρεύεται. Απλά τι γίνεται. Με το Μάτος μαζί μη παίζει. Καλά. Γιατί ο ένας λέει είμαι εγώ ο Μάτος, ανεβαίνω, γεια σας. Ο Ουάρντα θα πάει ποτέ να τον καλύψει.
γιατί θεωρεί ότι είναι μετά το χέωμα ο ίδιος. Ωραία. Σε μια ομάδα, η προσωπικότητα, οι χαρακτήρες, τα υπολογίζεις όλα. Ναι. Αλλιώς δεν θα υπάρχει σύνθεση ομάδας. Η σύνθεση χαρακτηριστικών που λες και εσύ. Ναι. Δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την προσωπικότητα, και το χαρακτήρα και το πώς λειτουργεί ο καθένας. Ο Ουάρντα, που όταν παίζει με τον Βιερίνια, για κάποιον λόγο είναι πιο προσεκτικός. Ναι, έχεις δίκιο. Από την άλλη, βέβαια, ο Βιερίνια, επειδή ξέρει τι έχει μπροστά του, είναι διπλά προσεκτικός. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να παίζει το Βιερίνια ο Ουάρντα και όχι το Μάτος ο Ουάρντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν βγήκε κιόλας, το είδαμε. Δεν είναι ότι θεωρητικά τα λέμε αυτά. Δεν βγήκε. Ενώ ο Καντουρί, που δεν μπορεί να παίξει δεξιά, θεωρητικά, παίζει. Δηλαδή μετά τον γκολ έχει βγάλει 3-4 άμυνες. Πριν γίνει αλλαγή, νομίζω ότι ήταν τράβηγμα στο δικέφαλο. Κάτι... Ναι, ναι, ναι. Σας πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε ως εκπομπή με αυτό το τρυφερό αγόρι, τον Καμπούρη. Πώς ήταν το μικρό? Βασίλη. Βασίλη Καμπούρη, όχι Αργύρη Καμπούρη. Ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ελληνική διαιτησία μετά τα όργια της Νέας Σμύρνης. Νομίζω ότι είναι και μια έμεση αποδοχή της ΕΠΟ και της ΚΕΔ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έκανε ανθρώπινα λάθη. Δεν καρατομήσει κάποιον έτσι. Αντιλαμβάνεται η ΚΕΔ ότι η συμπεριφορά του Καμπούρη είναι παραπάνω από ύποπτη, γι' αυτό και τον τελειώνει. Και μάλιστα τον τελειώνει με επίσημη ανακοίνωση. Μπορείς να διαβάσεις, Ελένη, γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Βεβαίως. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αξιολόγησε σήμερα. Σκέψω ότι τώρα σε μια φάση θέλει λίγο ο κόσμος. Περιμένει, κρέμεται από τα χείλη μου. Ναι. Αξιολόγησε σήμερα συνολικά την επίδοση των διαιτητών της πρώτης και της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, περίοδος μεταξύ 25 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι η κορυφαία επαγγελματική διοργάνωση διακόπτεται λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο UEFA Nations League. Εξηγείται σε κάποια φάση τι είναι το Nations League, γιατί κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει. Πέρα των θετικών επιδόσεων, υπήρξαν δυστυχώς αγώνες που σημειώθηκε ανεπαρκές επίπεδο απόδοσης, αναλυτικότερα σε 4 αγώνες της πρώτης αγωνιστικής και 2 αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής, γεγονός που προκάλεσε την ακραία απογοήτευση της ΚΕΔ. Υπήρξαν σοβαρές προσπάθειες και επενδύσεις από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ για το προαγωνιστικό σεμινάριο των διαιτητών και βοηθών διαιτητών πρώτης κατηγορίας Super League στο Καρπενήσι, το οποίο έχει μνημονεύσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι αυτές τις μέρες. Ξέρω τι έγινε στο Καρπενήσι, ναι, πάμε παρακάτω. Συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων θεωρίας και πρακτικής άσκησης, εξετάσεων φυσικής κατάστασης και πολλών άλλων εξειδικευμένων παραμέτρων τεχνογνωσίας σχετιζομένων άμεσα με την απέτηση για διαιτησία κορυφαίου επίπεδου. Επίδοση μη ανταποκρινόμενη με αυτήν την υψηλού επίπεδου προετοιμασία δεν είναι αποδεκτή και δεν θα είναι ανεκτή από την ΚΕΔ. Υπό αυτή το πνεύμα ελήφθησαν διάφορα μέτρα που σχετίζονται με τους διαιτητές και τους περαιτέρω ορισμούς. Ένας βοηθός διαιτητής αποκλείστηκε από τους πίνακες και η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή μέχρι την περαιτέρω αξιολόγηση, ενώ η διάρκεια του αποκλεισμού 3 άλλων διαιτητών θα αξιολογηθεί εντός των ημερών. Λαμβάνονται επίσης και άλλα αυστηρά εσωτερικά μέτρα. Δεν κατονομάζει. Ναι, κανένα δεν κατονομάζει. Ναι. Από την άλλη πλευρά, η ΚΕΒ και η ΕΠΟ σε καμία περίπτωση δεν θα αλλάξουν τη στρατηγική τους και δεν θα σταματήσουν ποτέ τις μεταρρυθμίσεις στην διαιτησία, υπηρετώντας το συμφέρον του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Φυσικά τα αποτελέσματα δεν μπορούν να επιτευχθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά η ΕΠΟ έχει την πλήρη υποστήριξη της FIFA και της UEFA στη συνέχιση της όλης διαδικασίας. Σε αυτό το κλίμα είναι απολύτως απαράδεκτα τα επιζήμια σχόλια που ξεπερνούν κάθε όριο μερικών εκπροσώπων ορισμένων συλλόγων που παρεμβαίνουν στην απόλυτη αυτονομία και την ανεξαρτησία της διαιτησίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΚΕΔ ζήτησε από την ΕΠΟ να αναλάβει περαιτέρω δράση ώστε να σταματήσει τις ανώφελες εντάσεις και να προστατευθεί το ποδόσφαιρο. Αυτό το επαναξιολόγηση του Καμπούρη δεν νομίζω να ισχύει. Κάποια στιγμή. Το λέει λίγο διαφορετικά. Στο Καμπούρη λέει μέχρι την περαιτέρω αποκλείστηκε από τους πίνακες μέχρι την περαιτέρω αξιολόγηση. Για τους τρεις λέει ότι θα υπάρχει αξιολόγηση εντός των ημερών. Άμεσα δηλαδή. Ναι, δηλαδή για τους τρεις δεν λέει ότι αποκλείονται από τους πίνακες.
διαβάζω στην ανακοίνωση, έτσι λέει ότι θα αξιολογηθούν προφανώς για να αποκλειστούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή στα δικά μου τα αυτιά οι τρεις αυτοί διαιτητές που τέθηκαν τώρα προσωρινά σε καραντίνα έχουν φάει μια κίτρινη κάρτα. Υπάρχει κάποιος τυπικός λόγος που δεν αναφέρονται τα ονόματα? Έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα και τέτοια? Φοβούνται το δημόσιο λιτζάρισμα, τέλος πάντων. Τυπικό μου φαίνεται νομίζω το θέμα. Τέλος πάντων, εγώ λέω... Κρατάμε τα προσχήματα τύπου. Πρέπει να έχει να κάνει με αυτό το νόμο, ρε. Για τα προσωπικά δεδομένα και τέτοια. Γιατί. Να κάνει με. Πώς το λένε, με. Ναι, εργασιακή σχέση, κάπως έτσι, ας πούμε. Υπάγονται στην συγκεκριμένη βοήθεια. Ναι, και από τη στιγμή που βγαίνει μια τέτοια ανακοίνωση. Ότι ο ένας πάει σπίτι του, μέχρι να δούμε, ναι, να εξετάσουμε, αλλά πάει σπίτι του, δεν πρέπει να γίνει γνωστό ποιος πάει σπίτι, ναι, του. Ναι, και επίσης από τη στιγμή που βγαίνει μια τέτοια ανακοίνωση, θα πρέπει και εγώ έτσι λέω, ότι να γινόταν γνωστό ακριβώς τώρα. Γιατί τώρα θα παίξουμε το σπασμένο τηλέφωνο και κάποια στιγμή θα γίνει. Ξεστή, θα το δεχόμουν αν δεν υπήρχε επίσημη ανακοίνωση. Ακριβώς. Δηλαδή μια σιωπηρή, ναι, τιμωρία ότι ο ένας πάει σπίτι του, οι άλλοι έχουν δεχθεί μια κίτρινη κάρτα, άρα δεν αναφέρουμε ποιος είναι ο βοηθός, ποιοι είναι οι διαιτητές. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει επίσημη τοποθέτηση. Θα έπρεπε να νομίζω ότι να υπάρχουν και τα ονόματα κανονικά. Βέβαια με τους διαιτητές το καταλάβουμε στην πορεία, έτσι, στους ορισμούς, σε επόμενες αγωνιστικές. Mm-hmm. Ο βοηθός σίγουρα είναι ο Βασίλης Καμπούρης, έτσι, τίθεται θέμα αμφιβολίας, όχι, έτσι. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι ο ένας ο διαιτητής είναι ο Κουτσάφτης του ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης για τις δύο αποβολές και όχι για το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Ενώ θα προσπαθήσουν να περάσουν κάτι άλλο, ναι, στα εξωλέω. Όχι, οι ρεπόρτερ και οι κυβερνητικοί αυτό γράψανε. Ότι είναι και τις δύο κόκκινες που είναι μας και οι δύο. Δηλαδή, τι να λέμε. Είναι ο Φωτιάδης, ο οποίος έπαιξε στο Ολυμπιακός Γιάννενα και το δεύτερο πέναλτι, το δεύτερο κόλ του Ολυμπιακού, το πέναλτι ελέγχεται. Που είναι με μια κατάσταση με ένα χέρι το οποίο λέγεται ότι έχει εξηγηθεί σε αυτά τα σεμινάρια τα περιβόητα, ναι, ναι, ότι δεν σφυρίζεται πέναλτι και έδωσε ένα τέτοιο πέναλτι. Και από εκεί και πέρα είναι ένας εκ των Γρατσάνη. Αυτός του Πανετολικού. Που μνημονέψανε χθες, ναι, με τις 77 κίτρινες κάρτες, ναι, του Πανετολικού Όφη ή ο Παπαδόπουλος του Τρίπολη ΑΕΚ. Ναι. Κοίτα, για δύο αγωνιστικές. Κοίταξε, καλά είναι τα τέσσερις έτσι να μένουν να παίξουν. Να το πάμε λίγο έτσι αριθμητικά. Επειδή λέει για δύο αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής, άρα. Τον έναν αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής τον έχουμε, είναι ο επόπτης, ναι, της νέας μήνης, άρα ψάχνουμε άλλον έναν, δηλαδή άλλο ένα παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Που μπορεί να είναι το ΑΕΚ Αστέρας ή το Πανετολικός Όφη, που, ναι, είναι ο Γρατσάνης εκεί. Ή ο Γρατσάνης ή ο Παπαδόπουλος. Ναι. Κοίτα, ο Παπαδόπουλος έχει πιο πολλές πιθανότητες γιατί έχει κάνει πιο μεγάλα λάθη. Και το Ολυμπιακός Παζιάννη είναι δεύτερη αγωνιστική. Ναι. Που λέγαμε για το Φωτιάδη. Ναι. Δηλαδή μεταξύ Γρατσάνη και Παπαδόπουλου, ο Γρατσάνης μπορεί να σφυρίζει ό,τι να είναι, τζακποτάκια εντελώς. Δηλαδή 50-50 όλα τα σφυρίγματα του, φαινόταν ότι δεν έχει τις φάσεις. Αλλά στην τελική, βάσει κανονισμού και όχι πνεύματος κανονισμού, ήταν ψιλομέσα. Δηλαδή το βουό, το πέναλτι, όντως χάνει το GPS του ο Αφρικανός φορ της ομάδας της Κρήτης. Αλλά από εκεί και πέρα. Ο Παπαδόπουλος έχει το πέναλτι του Μάνταλου που γελάει ο κόσμος πραγματικά. 6-7 φάουλ του Μπακασέτα που πέφτει επειδή απλά δεν έχει καλό κέντρο βάρους και τα δίνει φάουλ. Η κόκκινη του Πόνσε που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι βλέπει ο Παπαδόπουλος εκεί και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Μιλάμε για μαρκάρισμα που δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα. Μιλάμε για λάθη δηλαδή αδικαιολόγητα. Το συγκεκριμένο φυσικά εννοείται ότι δεν γράφτηκε πουθενά για τη δεύτερη κίτρινη Πόνσε. Κάρτα. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Εννοείται ότι φαγώθηκε η κάρτα και η φάση από παντού. Από παντού φαγώθηκε. Ναι, έτσι, αλλά... Και μάλιστα κάποιοι προσπαθούσαν να με πείσουν ότι εντάξει τώρα για δεύτερη κίτρινη θα ήταν υπερβολική. Τι υπερβολική, παιδιά. το χτυπάει, το χτυπάει κανονικά προς ότι τι υπερβολική. Κόκκινη κάρτα, τι να κάνουμε. Δεύτερη κίτρινη. Υπήρχε ένα πέναλτι που έπρεπε να σκονιστεί, ξεσκονιστεί καλά. Ναι, σωστά, σωστά. Πριν φτάσουμε στις κάρτες. Ναι. Είχαν δουλειά τα παλικάρια, ναι. Όχι, ήταν και ζαλισμένος μετά ο Μάνταλος. Έτσι ενημερωθήκαμε ότι έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο. Ζαλισμένος. Ναι, ναι. Δεν το πίστευε την κίτρινη. Ζαλισμένη από το χώρο. Το Μάνταλο το ζαλισμένο. Δεν το διαβάσετε αυτό? Όχι, έχουν γράψει και αυτό. Γράφτηκε αυτό. Είναι θεοί, είναι θεοί. Ότι ζαλισμένος έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο από την πτώση του. Ζαλισμένος. Γίνει καλύτερα από τους άλλους, λέω εγώ. Εγώ λέω ότι είναι καλύτερα από τους άλλους, φίλε.
Είναι πιο καλή. Οι άλλοι έχουν έπαση. Οι άλλοι δεν σε βλέπουν. Ρε. Οι Ολυμπιακοί σου λένε: εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν παναχωνάζει. Ναι, ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι, και τι δεν έδωσε πέντε πέναλτι. Ναι, πέντε πέναλτι δεν έδωσε. Άντε ψόφα. Δηλαδή έχουν αυτή την νοοτροπία. Αυτό είναι. Αυτοί θέλουν να παίξουν, δεν είναι Ολυμπιακοί. Έχουν όλα τα κουσούρια του πλέον. Όλα. Ναι. Με αποκορύφωμα την ανακοίνωση κατά του SDNA, επαναλαμβάνω. Και την εξώθηση, θα πω εγώ, έτσι πιστεύω. Αυτό μπορώ να καταλάβω. Τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ να αποχωρήσουν από το site. Θα βρούμε άλλους. Εμείς στο SDNA, τα παιδιά. Η ηγεσία του site. Θα βρει άλλους. Θυμάσαι ποτέ ομάδα, σύλλογο. Θα μου πεις Ολυμπιακός τώρα. Που να εξώθησε. Έδιωξε το Σπυρόπουλο και ούτε. Απλά πράγματα θα σου πω. Πέρα από τον Ολυμπιακό. Που να εξώθησε. Γιατί αυτό που είπες πριν, Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, ρε παιδί μου. Τα ξέραμε. Δεν πέφτει από άλλη ομάδα. Παλιά ο Παναθηναϊκός με καπετάνιο, δεκαετία 80. Πήγε ο καπετάνιος κάτω από τα γραφεία τα δημοσιογραφικά και έδινε σφαλιάρες. Δηλαδή, όσο εχθρική αντιμετώπιση να έχει ένα site απέναντι σε μία ομάδα, πάντα υπήρχαν. Μα δεν υπήρχε εχθρική. Το μόνο που έγινε είναι η καταγραφή της δυσφορίας για τις μη μεταγραφές. Μα εκείνη τρέλα. Είναι η καταγραφή της, ένα θέμα στο Facebook της ΑΕΚ, πέφτει Πινελίκη. Και το καταγράφεις. Και το καταγράφεις. Ωραία. Και το πέναλτι του Μάνταλου δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μέσα, μηντιακά μέσα, τα οποία είχαν και έχουν συγκεκριμένη πολιτική κατά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμη και το πιο απλό, ότι στην προπόνηση βρέθηκαν 10 άτομα, 10 φίλοι της ομάδας, θα το έδιναν με αρνητική χρειά. Θυμάμαι όμως ότι σε αυτά τα μηντιακά μέσα ήταν κανονικά παιδιά, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που κάλυπταν χωρίς κανένα πρόβλημα το ρεπορτάζ και δεν αποκλείστηκαν ποτέ από το ρεπορτάζ της ομάδας τους. Γιατί ακριβώς ήταν σε ένα site ή σε ένα μέσο το οποίο είχε εχθρική αντιμετώπιση κατά του ΠΑΟΚ. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, να παίζει με το μεροκάμα και του ανθρώπου. Και συγκεκριμένα τα παιδιά έτρωγαν και κράξιμο με την έννοια ότι καλά είστε εκεί που μας σκίζουν, μας κάνουν, μας ράνουν με αρθρογραφίες, blog, με ειδήσεις τέτοια. Αλλά ήταν εκεί κανονικά, συμμετείχαν, είχαν το ρεπορτάζ, πήγαιναν στην Τούμπα κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που θα πάει να πει, ωραία, σε κάποιον να δεν θα παίρνει μηνιάτικο από εκεί. Ναι, φύγε, άσε το μεροκάματο, ναι. Γιατί αυτοί μας παίζουν αυτό, έτσι. Και αυτό. Βέβαια, μπλέκεται και ο κόσμος πολλές φορές σε τέτοια θέματα που δεν θα έπρεπε να τον αφορά. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο, Σταύρο. Ναι. Το να εξωθείτε ένας εργαζόμενος. Δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τα παιδιά, να εξωθείτε ένας εργαζόμενος γιατί η πολιτική ή η στρατηγική ή η φιλοσοφία ή το ύφος του site είναι συγκεκριμένο, το οποίο δεν αρέσει στην ομάδα που καλύπτει το ρεπορτάζ. Όχι, είμαι εκεί ακριβώς για να έχω μια φωνή αντίδραση στην τελική. Εδώ μιλάμε τώρα διαφορετικό μέσα ότι αυτό δημιουργήθηκε, αυτό. Φάνηκε ότι δημιουργήθηκε στημένο, δηλαδή ότι περίμεναν την αφορμή για να κάνουν ό,τι έκαναν. Και έχουμε και άλλες, δηλαδή. Τώρα να βρούμε κοινά χαρακτηριστικά. Θωμάς, μία λέξη, μία ιστορία. Να πούμε και άλλα κοινά χαρακτηριστικά. Το πώς συμπεριφέρονται στους παίκτες. Όποιος συμφωνεί μαζί τους, απευθείας στον Κιάδα. Ναι, αλλά όποιον θέλουμε τον κρατάμε αρκεί να μην ζητάει χρήματα. Ναι, εντάξει. Όχι, σου λέω απλά συμπεριφορές. Ναι. Ίδιοι. Αλλά οι άλλοι έχουν το know-how. Αυτοί δεν το έχουν το know-how και εκτίθονται. Βγάζουν έναν εκνευρισμό. Εντάξει. Κάνουν σπασμωδικές κινήσεις, ναι, έτσι. Δεν είναι. Αυτά είναι ασόβαρα πράγματα. Ασόβαρα πράγματα και κρίμα για τα παιδιά. Δηλαδή, αδιανόητο. Αδιανόητο. Δεν ξέρω. Και μετά σου μπαίνει στο μυαλό σου, που δεν θέλω να το σκεφτώ, αλλά σου μπαίνει στο μυαλό σου, ότι ρε φίλε, για να τους στερήσει κάτι με έναν έμεσο τρόπο. Ωραία. Άρα κάτι θα πρέπει να δώσει. Όχι, Σταύρο, είναι που δεν είχαν ποτέ σχέση με media και δεν θα ήθελαν ποτέ να έχουν σχέση εξάρτησης με media. Mm. Όπως έγραφαν στην ανακοίνωσή τους. Τι να πω. Πώς πάμε. Θωμαίδης λέει, γράφει ότι ο Κομίνης θα είναι ο τρίτος που θα μείνει εκτός. Ο Κομίνης τι έκανε. Τέταρτος. Παιδιά, ό,τι γράφει ο Θωμαίδης, υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνει. Εδώ ρε εσύ, ανέβηκε βίντεο. Τις φωτοβολίδες. Οκ, okay, το έχουμε πει, το έχουμε σχολιάσει, έχουμε πάρει θέση και λέει ο συγκεκριμένος ότι εκτοξεύθηκε από τον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ότι υπήρχαν άνθρωποι, φίλοι του ΠΑΟΚ που έκαναν ανόχλητη βόλτα και από εκεί εκτοξεύθηκε η φωτοβολίδα. Και φυσικά έχει και το βίντεο, το οποίο βίντεο τον διαψεύει. Έπαιξε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες αυτό, κανονικό ρεπορτάζ. Ότι ήταν από μέσα από το γήπεδο.
Ναι, κανονικά. Ήταν περίπου 2 λεπτά σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων το θέμα. Εντάξει, κάποτε. Του Sky, να υποθέσω. Όχι, όχι. Κάποτε απασχόλησε. Σε άλλο κανάλι το είδα. Στον Αντένα. Αν και αυτοί έχουν πάθει λίγο ένα ψηλό αμόκ τελευταία. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Θα το ξεπεράσουν. Θα το ξεπεράσουν. Εντάξει, κάποτε ο ΠΑΟΚ απασχολούσε και 35 λεπτά σε δελτία ειδήσεων. Τώρα στα 2 λεπτά. Τα 2 λεπτά τι είναι, ναι. Δεν είναι κάτι. Ναι. Έτσι, νομίζω μα ξεπέταξαν. Δεκτό. Το ρεπορτάζ δεν ήταν στο κομμάτι των αθλητικών, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή στο. Στα αθλητικά που ξέρω ξεκινάει. Ναι. Ναι. Ήταν στο ρεπορτάζ κανονικά του δελτίου. Το αναφέρω γιατί έτυχε να το δω χθες αυτό. Εντάξει. Τώρα είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί όλους μας, που μας προβληματίζει, που προβληματίζει και την ηγεσία του ΠΑΟΚ, η οποία έβγαλε μια διαρροή μέσω του γραφείου τύπου χθες ότι αν υπάρχει ακόμα και σκέψη να μην ξαναπάρουμε εισιτήρια εκτός έδρας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι, χωρίς να ξέρω κάτι, επαναλαμβάνω, ότι ένας μοχλός πίεσης ώστε να βρεθεί αυτός που το έκανε. Γιατί καμιά φορά στους μικρόκοσμους προστατεύει ο ένας τον άλλον, στις παρέες από εδώ, από εκεί κτλ. Κτλ. Αλλά εδώ, παιδιά, τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και χωρίς να το τεντώνουμε. Και είναι μια εσωτερική διεργασία. Εγώ δεν λέω να πάμε στη φάση του ότι τον πιάσαμε, τον πάμε στο Μέγαρο και τον παραδίδουμε. Είναι κάτι εσωτερικό που σπηλώνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα για την ομάδα, όχι αστεία. Όπως και το ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός του Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Εντάξει, αυτό από εκεί προκλήθηκε όλη η διαρροή χθες. Γιατί σου λέμε να χάσει το πρωτάθλημα πάλι επειδή εμφανίστηκε κάποιος και έφαγε το φλάσ του. Εγώ είμαι κατά της απουσίας κόσμου στα εκτός έδρας. Από την άλλη όμως είμαι και υπέρ της ανάληψης ευθύνης όσων ελέγχουν το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του και στο δικό μας το κομμάτι και από εδώ και από εκεί. Είμαστε ξεχωριστά κομμάτια τα οποία πρέπει να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε η ώρα να πεις χορηγούς, να σταματήσεις να κοιτάς τη Φραουλίτσα και την Μαντώ, τη Μαυρογένους του Instagram, εκεί, Instagram influence, πώς λέγεται αυτό εδώ. Influencer. Πώς λέγεται. Influencer. Και Instagram, το άλλο μου αρέσει εμένα. Flea Market. Όχι και Flea Market, είναι στο Instagram, ναι. Ambassador, brand ambassador. Όχι brand ambassador, Instagram ambassador. Α, οκ, εντάξει. Υπάρχει Instagram ambassador. Ωραία. Make-up artist, δηλαδή βάφω την ντούλα στον αραβόνα της και είμαι make-up artist. Εντάξει. Υπάρχει και nail artist πλέον. Τι είναι αυτό? Με τα νύχια. Καλά δεν λέω. Nail arts. Nail artist, το ίδιο. Nail artist. Ναι, ναι. Δηλαδή κάπου κλαίει ο Νταβίντσι σε μια γωνία. Ο Μιχαήλ Άγγελος κόβει τις φλέβες του. Ναι. Έχει, φίλε, τέχνη, τι να κάνουμε. Εγώ τι να δηλώσω. Δεν ξέρω. Media artist. Καλό ακούγεται, ναι, γιατί όχι. Media artist. Influencer. Έχει το ρόλο του Μάριο Opinion leader, ρε φίλε. Opinion leader, ναι. Instagram. Όχι. Κάντο μου λίγο. Κάντο μου. Opinion leader. Καλά, δεν είπαμε ότι είσαι ο Μάριο Μπράγκο του 24. Θα τα αλλάξει τώρα. Ένας που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις βάζει και τον Κομίνη στην κουβέντα. Όντως, δηλαδή δικαιώνει τον Κυριάκο. Mm-hmm. Βάζει και τον Κομίνη στην κουβέντα. Το Κομίνη δεν έχει να κάνει κάτι με αυτά που γίνανε τώρα, προφανώς. Συγγνώμη, ο Κομίνης δηλαδή τώρα είναι ένα γελάς. Ναι, απλά αυτό που μου λέει και αυτός είναι ότι από τη στιγμή που τον έβαλαν τέταρτο στη δεύτερη αγωνιστική, ενώ είχε παίξει την πρώτη. Ναι. Δεν είναι μάλλον αυτός. Αν είναι αυτός, θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι κατάλαβαν επιτέλους. Έστω και αργά, ότι ο άνθρωπος που έκλεψε ένα αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ και τον μισούμε θανάσιμα. Μια ανθρώπινη αντίδραση, δεν πάντως είναι κάτι. Το όνομά του, δηλαδή σιγά σιγά μέσα σου αρχίζει είπατε, έστω. Κομίνης για να ενημερώσω τον κόσμο. Ναι, ναι. Εγώ γενικά χρησιμοποιώ άλλη λέξη αυτό για το συγκεκριμένο. Θέλω να πω ότι έστω και αυτό. Άλλες γιατί 50 λέξεις βασικά. Ναι, συγκεκριμένες. Ναι. Αλλά ίσως να κατάλαβε η ΚΕΔ, λέω τώρα, σε μια ονειρική στιγμή της, ότι δεν μπορεί να ζει στο ποδόσφαιρο και γενικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Καταλαβες. Δεν μπορεί. Αν το κατάλαβε, δηλαδή αν ο Τριτσόνης ξύπνησε σήμερα και κατάλαβε τι κάνω μαζί με τον φίλο του Τζαχιλίδη και τον Κουκουλάκη και τον Καλύβα, αν κατάλαβε και τον Περέιρα, αν κατάλαβαν επιτέλους ότι δεν μπορεί να βρίσκεται ο Κομίνης,
Τι να πω, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Χορηγούς. Βεβαίως. Εγώ θα βγω έξω γιατί ήρθε ο βασιλιάς. Πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Άλλαξε στάτους για να βγεις έξω. Θα... Είναι ο φίλος πλην τίμιος opinion maker. Λέει ο φίλος μου, πες στην Ελένη, πώς να τον πεις, μονόφρυδο, αφού υπάρχει άλλος. Ακολουθεί ο βασιλιάς. Βεβαίως. Έτσι, να αλλάξουμε όλοι το στάτους μας πριν βγούμε έξω. Έτσι. Με Σταύρο Κόλκα εδώ μέχρι και τις 3, Λίμπερο 107,4. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στο γνωστό μας ραδιοφωνικό ραντεβού στις 12 η ώρα. Πολύ σωστά. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.